πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Βέβαια, μας έχει ειδοποιήσει το NHS ότι θα περιμένετε και ένα δεύτερο κύμα πανδημίας μέσα στον Οκτώβριο ή τέλειο Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη, όπερ και γένετο, και να είστε προετοιμασμένοι. Άλλες προκλήσεις. Βέβαια, περιμέναμε το μεγαλύτερο αγαθό ή κάποιο φάρμακο να ανακαλυφθεί, όπως το συζητούσαμε την προηγούμενη φορά και ήταν και ο κύριος Κυριακίδης, ή ένα εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι πιο σίγουρη λύση στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά είδατε ότι ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες 3 εμβόλια τουλάχιστον είναι διαθέσιμα. Δεν μιλάω για το Sputnik των Ρώσων, γιατί από ό,τι διάβασα μόνο η Ουγγαρία το έχει εγκρίνει και δεν ξέρω και πολλά γι' αυτό και είναι πολλά τα θέματα και οι συζητήσεις που γίνονται γι' αυτό και θα μείνω λίγο αμέτωχη, αν μου επιτρέπετε να πω. Έχει τύχει αυτές τις τελευταίες μέρες να δώσω αρκετές συνεντεύξεις στην τηλεόραση. Αυτά είναι την γνώμη μου και έχω το θάρρος να την πω. Και αυτό, ξέρω, δεν είναι εύκολο, δεν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Λένε αυτό που είναι αυτό που θέλουν να ακούσουν, αλλά πιστεύω ότι κάποιες αλήθειες πρέπει να λέγονται. Το ότι είμαι πρόεδρος, όπως το είπα, γιατί μπορεί να προσέξετε κάποιοι στα μέσα που έγραψα κάποιες ενστάσεις σήμερα, το να είμαι πρόεδρος των γιατρών είναι μια πολύ ωραία θέση και μια θέση ευθύνης, αλλά δεν σημαίνει ότι απαραίτητος εκφράζω και όλους τους 4.000 γιατρούς που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε άνθρωπος εκφράζει και την προσωπική του γνώμη, την εμπειρία του και το οτιδήποτε. Λοιπόν, όταν ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί, λογικό είναι ότι και εμείς ζητήσαμε κάποια ενημέρωση. Αν κάποιος ζει σε αυτή τη χώρα, ξέρει πολύ καλά ότι όλοι οι εμβολιασμοί από τη στιγμή που θα γεννηθεί κάποιος, γράφεται σε ένα GP. Εντάξει, μπορεί να φυσικά να αλλάξει ιατρείο, αλλά έχει ένα GP για όλη τη ζωή περίπου και η οικογένειά του. Όλα τα οικογενειακοί γιατροί. Έχουμε λοιπόν μια εμπιστοσύνη, μια σχέση οικογενειακή. Τους ξέρουμε πολλούς από τη στιγμή που γεννηθήκαν μέχρι τη στιγμή που θα γεράσει κάποιος μπορεί να είναι στο ιατρείο. Δεν θα βλέπουμε βέβαια όλοι τον ίδιο γιατρό όλα αυτά τα χρόνια, αλλά υπάρχει μια σχέση έτσι, πιο προσωπική. Δεν είναι ο γιατρός που θα πας να τον δεις στο νοσοκομείο, σε ένα ραντεβού, ή θα νοσηλευτείς για ένα διάστημα και μπορεί να τον ξαναδείς. Είναι συνεχόμενη η επαφή μας. Και αυτό δημιουργεί ιδιαίτερες δεσμούς και ιδιαίτερες ευθύνες. Όταν λοιπόν περιμέναμε, γιατί το σύστημα αυτό, εγώ το υπηρετώ 13 χρόνια και μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλό. Πολλοί κόσμοι κατηγορεί το NHS, αλλά εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και προσπαθούν να διορθώσουν και τα κακό κείμενα. Δουλεύουν, κάνουν προσπάθειες. Αυτή ήταν πάντα η εντύπωσή μου. Οπότε περίμενα από ένα πολύ καλό σύστημα, δεν είναι τέλειο, γιατί δεν υπάρχει τέλειο σύστημα, αλλά από ένα πολύ καλό σύστημα ότι θα έχουμε καλύτερη ενημέρωση. Δεν την είχαμε. Ρώτησα και εγώ τη manager. Γιατί ο οργανισμός που ενέκρινε το εμβόλιο της Pfizer μας στέλνει κάθε εβδομάδα ενημερωτικά για φάρμακα, για δοσολογίες, για ανεπιθύμητες αντιδράσεις και είναι και ο οργανισμός που απευθυνόμαστε εμείς όταν παρατηρήσουμε προβλήματα. Περιμέναμε λοιπόν ένα email να μας πούνε έτσι, κάποια βασικά πράγματα για το πώς εγκρίθηκε αυτό το εμβόλιο, τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτό, γιατί δεν σας κρύβω ότι για άλλα φάρμακα γράφει, μας παραθέτουν μέχρι και τη βιοχημική σύσταση του φαρμάκου. Μας έχουν απίστευτες πληροφορίες. Περιμένουμε κάτι. Δεν το πήραμε. Αρχίσαμε να αγωνιούμε. Μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος γιατρός που θα καλέσει ο ασθενής είναι ο οικογενειακός του γιατρός. Και άρχισαν να μας ρωτάνε τι θα κάνουμε το εμβόλιο, πώς, πότε. Δεν είχαμε απαντήσεις και αυτό μας έφερε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Από τη μία, γιατί μας θεωρούσαν κάποιοι ανεπαρκείς. Πώς είναι δυνατόν να τα λένε στις τηλεοράσεις, θα ξεκινήσουν εμβολιασμοί, δεν ξέρετε. Τι να πει. Ήρθα αντιμέτωπη με ένα ασθενή μου δικηγόρο στο ΣΥΤΙ, πολύ μορφωμένος άνθρωπος και μου λέει, ωραία, εσείς μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί αποφασίστηκαν να εγκρίνουν αυτό το εμβόλιο. Δεν είμαι εγώ κάποιος ελεγκτικός οργανισμός του κράτους, δεν μπορώ να γνωρίζω. Από τα στοιχεία που παρέθεσαν από την έρευνά τους, προφανώς τους ικανοποίησαν. Γιατί αυτό και όχι το δικό μας της Οξφόρδης, που είναι και φτηνότερο και δεν έχει και άλλα θέματα. Θέλω να μου δώσετε κάποια χαρτιά να διαβάσω. Κάτι να μου πείτε απλοποιημένο και να μου εξηγήσετε γιατί αυτό. Δεν τις είχαμε αυτές τις απαντήσεις και αισθάνεσαι πάρα πολύ άσχημα όταν ο ασθενής είναι τόσο απαιτητικός και σου ζητάει τέτοιες λεπτομέρειες τις οποίες δεν έχει. Περιμένουμε άμεσα ενημέρωση από το κράτος και κάποια στιγμή να μάθουμε λίγα πράγματα περισσότερα για να σας κατατοπίσουμε. Παρατήρησα την προηγούμενη εβδομάδα, όπως θα παρατηρήσατε κι εσείς, ότι μέρα με τη μέρα, τη μία μέρα λέγανε κάτι άλλο, την άλλη μέρα κάτι άλλο, την άλλη μέρα κάτι άλλο. Οι ημερομηνίες κυμαίνονταν από την Δευτέρα, στην Τρίτη, στην Τετάρτη.
Στο διατάφτα, η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή ως GP είναι από το British Medical Association, το BMA, που είναι πολύ σημαντικός φορέας μετά το GMC για εμάς, και είπε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά συμβόλαια με το κράτος για να μπορέσουμε να πάρουμε στο ηλεκτρονικό μας σύστημα αυτά που χρειάζεται για να μπορούμε να κάνουμε τους εμβολιασμούς. Θα μας κατοτεπίσουν μετά από αυτό και θα πάρει 2 με 3 εβδομάδες, οπότε υπολογίζουν στις αρχές του 2021 θα μπορούμε να κάνουμε εμείς τα εμβόλια. Γιατί το εμβόλιο της Pfizer έχει μια δυσκολία, πρέπει να διατηρείται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, στο σημείο 70 βαθμούς, δεν έχουμε τέτοια ψυγεία στο ιατρείο, τα άλλα εμβόλια δεν διατηρούνται σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν προκύψει πάρα πολλά ζητήματα. Και επειδή διαμαρτυρηθήκαμε ότι δεν έχουμε σαφή ενημέρωση, δεν ξέρουμε αυτά που πρέπει να ξέρουμε, αλλά και από απόψεως πρακτικών θεμάτων δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αυτό μας δημιουργεί μια ανησυχία, ένα εκνευρισμό και δημιουργεί και αντίστοιχα ανησυχία στους ασθενείς μας, γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά που θα θέλανε. Και έχουμε γίνει στόχος σχολείων για πολλά από αυτά, αλλά ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και δεν ξέρει τι αντιμετωπίζουμε, ίσως δεν μπορεί και να τα καταλάβει. Το να βρεις ένα ψυγείο τέτοιο που διατηρεί τα εμβόλια, πρέπει να φτιάξει και τον κατάλληλο χώρο. Στα ψυγεία αυτά καταγράφουμε τις θερμοκρασίες 2 φορές την ημέρα. Όταν έχουμε έλεγχο από το κράτος, το CQC, βλέπει το χαρτί πόσο συχνά ελέγξαμε και αν ήμασταν ακριβείς με αυτά που μας έχουν ζητήσει. Ζητάνε απίστευτες λεπτομέρειες στους ελέγχους που κάνουν και ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά. Και γιατί να τα γνωρίζει, θα μου πείτε. Έτσι λοιπόν, θέλω να πω ότι κάποιος πρέπει να καταλάβει ότι πέρα από τα γενικά που ακούγονται, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα που δεν τα γνωρίζουν. Μάχουμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν εμβολιασμοί πιθανόν από τους οίκους ευγυρίας την επόμενη εβδομάδα. Και προφανώς αυτό θα γίνει γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στους ηλικιωμένους. Οι άνθρωποι που είναι σε οίκους ευγυρίας έχουν GP. Έχουμε και εμείς ασθενείς που είναι σε οίκους ευγυρίας αυτή τη στιγμή. Πρέπει παρόλα αυτά εγώ σαν γιατρός του να ξέρω τι θα κάνει, ποιο πρωτόκολλο ακολουθήθηκε, πώς θα γίνει η παρακολούθηση, ποια είναι αυτά που περιμένουμε να δούμε, πώς θα καταγραφούν, πώς θα ενημερωθώ. Αυτά έχουν μείνει έτσι λίγο μια γκρίζα ζώνη. Υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι στην κοινότητα που δεν βγαίνουν από το σπίτι. Έχω ασθενείς που δεν έχουν βγει από το σπίτι τους 8 μήνες. Σας κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση, τους το λέω. Δεν θέλουν να βγουν από το σπίτι, δυσκολεύονται, φοβούνται και κάποιοι δεν μπορούν. Δεν ξέρουμε ακριβώς λοιπόν τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος θα πάει στα σπίτια τους. Εμείς συνήθως από το ιατρείο για το εμβόλιο, παράδειγμα της Κρήτης, έχουμε νοσηλευτές που τους στέλνουμε στα σπίτια. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα μεταφοράς. Αφού το θέμα της θερμοκρασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διατήρηση του εμβολίου, πώς θα το κάνουμε αυτό. Ούτε και γι' αυτό γνωρίζουμε κάτι. Είμαστε σε μια κεντρική περιοχή του Λονδίνου. Είμαστε ένα ιατρείο με 4.000 ασθενείς. Δεν είμαστε τεράστιοι, αλλά δεν είμαστε και ασήμαντος αριθμός. Θα περιμένουμε μια καλύτερη ενημέρωση. Γι' αυτό θα ήθελα και εγώ να ήξερα κάποια. Έχουμε πολλά πράγματα σε γενικό πλαίσιο, αλλά όλοι ξέρουμε ότι θέλουμε και τα λίγο πιο ειδικά να καταλάβουμε. Δεν υπήρχε ο χρόνος να καταγραφούν, δεν τα έχουν ετοιμάσει, η πίεση των καταστάσεων δεν τους επέτρεψε. Παρ' όλα αυτά, όμως, θεωρώ την υποχρέωσή τους ηθική απέναντι στους γιατρούς και μετά στους ασθενείς να υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία, να υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης για να μπορείς να πείσεις και τους ανθρώπους ότι ένα εμβόλιο είναι πάρα πολύ σημαντική θεραπεία. Πώς κάνουν τα εμβόλια στα παιδιά, πόσοι γονείς, υπάρχουν βέβαια γονείς που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους, αλλά πόσοι γονείς θα το κάνουν. Είναι οι εξαιρέσεις. Είναι το λίγο πιο κακό παράδειγμα. Άρα, για να μην φτάσουμε σε μια ανάλογη περίπτωση στην μένει με το εμβόλιο που θα καταπολεμήσει τον κορονοϊό και σταδιακά θα μας επαναφέρει σε μια κανονικότητα μετά από λίγους μήνες, θα μιλάμε για λίγο καλύτερη κοινωνική και όχι μόνο ζωή και οικονομική, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο πατέρας Αναστάσιος, αυτή η πανδημία έχει πάρα πολλές επιπτώσεις. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν όλα αυτά και ευελπιστούμε τον καλύτερο τρόπο και αυτό μας έτσι μία δυσαρέσκεια, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα και στο ιατρείο που είμαι, είμαι clinical lead, έχω την κλινική διεύθυνση και τουλάχιστον εγώ θα πρέπει να ξέρω κάτι παραπάνω. Θα πρέπει και στο προσωπικό και στις νοσηλεύτες να είμαι η θέση να εξηγήσω πράγματα. Πράγματα που θα πρέπει να τα είχαν στείλει, να κάτσω να τα διαβάσω 2-3 φορές, να τα κατανοήσω, να τα εμπεδώσω. Να εκφράσω τους προβληματισμούς μου αν κάτι δεν μου είναι σαφές, για να είμαι περισσότερο αποδοτική στη δουλειά μου. Και αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ.
Οι πιέσεις πολλές φορές των καταστάσεων και των γεγονότων μας σωθούν στο να πάρουμε αποφάσεις, πολλές φορές με κάποιες παράπλευρες απώλειες. Ελπίζω να μην είναι αυτό βέβαια ανθρώπινες ζωές σε καμία περίπτωση, αλλά δεν υπολογίζονται πάντοτε όλα με λεπτομέρεια. Στις τελευταίες μέρες, λοιπόν, επειδή διαβάζω από κάποια έγκριτα περιοδικά, πολύ γνωστά εδώ, όπως το BMJ, άρθρα, διαβάζω όλο και πιο πολύ για την σταδιακή αποδόμηση του Public Health of England, για το σύστημα υγείας που αρχίζει και εμφανίζει πάρα πολλές παθογένειες και δυστυχώς αναφέρεται όλο και περισσότερο ότι υπάρχει μια πολιτική ανάμιξη στο όλο θέμα των αποφάσεων και δεν μπορείς να βάλεις κανένα πολιτικό κόστος, κανένα πολιτικό όφελος, καμία πολιτική φιλοδοξία με αντίβαρο την ανθρώπινη ζωή. Δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρουν όλοι οι άλλοι. Εμάς μας ενδιαφέρει η ζωή των ανθρώπων. Είμαστε γιατροί και έχουμε ορκιστεί να σώζουμε ζωές, όχι να τις θέτουμε σε κίνδυνο. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι και το εμβόλιο της Οξφόρδης, που και αυτό έχει μια πολύ καλή εξέλιξη τελικά, και με πολύ καλύτερες συνθήκες συντήρησης, δεν χρειάζεται χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 70, στους 2-3 βαθμούς. Είναι λίγο πιο παλιάς τεχνολογίας όπως το χαρακτηρίζουν, αλλά θεωρώ ότι οι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί είναι πολύ αξιόλογοι, τους παρακολουθώ μερικούς μήνες τώρα, με πείθουνε. Ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που εξηγούν κάποια πράγματα, μου εμπνέουν μια εμπιστοσύνη. Είναι ένα πιο εγχώριο προϊόν. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά και θα προσδώσει περισσότερο από ό,τι πιστεύει ο κόσμος, γιατί έχει λίγο χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας, αλλά νομίζω ότι κάνανε μια πολύ πιο εμπεριστατωμένη μελέτη και έχω την πεποίθηση, επειδή τα τελευταία 5 χρόνια η επικεφαλής της ομάδας ασχολείται με την δημιουργία αυτού του εμβολίου, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουν πολύ περισσότερα στοιχεία να μας δώσουν στη δημοσιότητα και να μας εξηγήσουν και να αισθανθούμε κι εμείς έτσι λίγο καλύτερο ότι γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει και το εμβόλιο της Moderna και αυτό περιμένει μια έγκριση στις αρχές του Ιανουαρίου, από ό,τι άκουσα, το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Και αυτοί έχουν κάνει πολύ καλές κλινικές μελέτες και εύχομαι κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να δοθούν κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, να ξεκαθαρίσουν κάποιες γκρίζες ζώνες που υπάρχουν και να μπορέσουν να είναι όλα διαθέσιμα και γιατί όχι, να έχει ο κόσμος το δικαίωμα της επιλογής, γιατί όχι, να θέλει να επιλέξει αν κάνει και μία μικρή έρευνα ή να έχουμε εμείς τη δυνατότητα να τους δώσουμε κάποια πολύ εμπεριστατωμένα στοιχεία, κατανοητά, προσβάσιμα σε αυτούς και να επιλέξουν εκείνοι ποιο νομίζουν ότι θέλουν να κάνουν από τα 3. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Συγγνώμη. Υπήρξαν κάποιοι προβληματισμοί και θα τους αναφέρω, γιατί νομίζω εγώ δεν θέλω να κάνω περισσότερη συζήτηση, ούτε διάλεξη θα κάνω. Ήθελα να σας μιλήσω σαν γιατρός για αυτά που αντιμετωπίζουμε, για τον τρόπο που πρέπει να γίνουν, για την επικοινωνία που αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ καλή. Και αν ήταν μόνο το δικό μας ιατρείο θα χαιρόμουν, αλλά μίλησα με γιατρούς σήμερα το πρωί και απογοητεύτηκα. Μίλησα με μια πολύ σημαντική πνευμονολόγο στο Imperial και μου είπε ότι εγώ αυτό το εμβόλιο δεν θα το έκανα ποτέ με τον τρόπο που βγήκε. Και σοκαρίστηκα, γιατί έχει πάρα πολύ καλή θέση στο Imperial και είναι πνευμονολόγος, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα την κατάσταση, γιατί έχει περιθάλψει ασθενείς. Εγώ έχω ασθενείς με κορονοϊό και είχα και ένα τον Σάββατο που δούλευα, αλλά είναι αλλιώς. Μεταθέτω την νοσηλεία του και τη φροντίδα του σε έναν άλλον ειδικό. Και αυτό με προβλημάτισε. Και είδα ότι κάποιοι νοσοκομιακοί γιατροί που μίλησα μαζί τους και με έναν νευρολόγο που έχει υπό την εποπτεία του μια πολύ μεγάλη περιοχή του Λονδίνου, μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι δεν έχουμε ενημέρωση, κάνουμε πάρα πολλά meetings, αλλά δεν βγαίνει τίποτα ουσιαστικό από αυτό. Και κάποιοι είναι περισσιόδοξοι να στο κάνουμε, να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε. Και κάποιοι είμαστε, να περιμένουμε μήπως λίγο ακόμη, να το κάνουμε, το θέλουμε, αλλά μήπως να περιμένουμε λίγο ακόμα. Και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι στον ιατρικό επιστημονικό κόσμο έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ και αντιπαραθέσεις και αντιδράσεις και συγκρούσεις. Και δεν είμαστε εις θέση, νομίζω, να πάρουμε μια εντελώς απόλυτη ξεκάθαρη θέση. Θα ήθελα να πιστεύω ότι στην κανονική μας πατρίδα, στην Ελλάδα, ότι θα σταθούν λίγο πιο τυχεροί και θα διανεμηθούν κάποιες πληροφορίες ακόμα καλύτερα. Περιμένουν κάποια στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, ίσως όταν διανεμηθούν σε αυτούς, να είναι ακόμα πιο
ξεκάθαρα τα πράγματα και ο κόσμος εκεί να αισθανθεί περισσότερο ασφαλής. Εδώ υπάρχει τρομερή και ανομοιογένεια στον πληθυσμό. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τους πείσουμε, να καταλάβουν, να αρνούνται. Εδώ αρνούνταν τη μάσκα. Θα δεχτούν το εμβόλιο. Πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις. Άρα αυτή η συζήτηση θα ήταν περισσότερο προβληματισμός και δύο θέματα που θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη, γιατί εμένα οι ασθενείς μου αντέδρασαν πάρα πολύ άσχημα. Ο Μπόρις Τζόνσον διόρισε έναν υπουργό του εμβολίου, τον Minister of Vaccination, τον Ναντίμ Ζαχάουι, ένας άνθρωπος που έρχεται από το χώρο της τεχνολογίας και με αυτό ασχολούνται με την ενέργεια, την τεχνολογία. Με κάποια κριτήρια επελέγει ως υπουργός για να κάνω μια έτσι πιο εκτεταμένη καμπάνια σε όλη τη χώρα υπέρ του εμβολιασμού και είπε να φτιάξουμε ένα διαβατήριο υγείας, το passport. Όποιος δεν το έχει και δεν το επιδεικνύει, δεν θα μπορεί να εισέρχεται σε κάποιους χώρους. Ήρθε λοιπόν ο κύριος που σας είπα, ο δικηγόρος στο ΣΥΤ και μου λέει, συγγνώμη δηλαδή, εγώ δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο, εσύ θα με ξαναφήσει να μπω στο ιατρείο, θα μου αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών υγείας. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ανθρώπινο δικαίωμα θεμελιώδες το να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Πώς θα σας πω, δηλαδή, αν έχετε ανάγκη, θα σας πω μην έρθετε στο ιατρείο ή μην πάτε στο νοσοκομείο. Θα σας αφήσω να πάθετε κακό. Πώς θα το έκανα αυτό. Λέει, όμως, θα πρέπει να είστε πολύ ξεκάθαροι και να μην εμπλέκετε η πολιτική με την ιατρική, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα συγκερασμό, μια σύγχυση απόψεων μεταξύ επιστημόνων και πολιτικών θεμάτων και δεν έχει βρεθεί μια ισορροπία. Και επειδή ανακατεύομαι λίγο με την πολιτική ως πολλή αυτής της χώρας, θέλω να σας αποκαλύψω ότι στις 16 Νοεμβρίου σε μια συνέλευση που είχαμε με το Κοινοβούλιο μετά από πολύ καιρό, αλλά μέσω Zoom όπως καλή ώρα, εγώ έθεσα ένα ερώτημα και είχαμε και εκπροσώπηση από τη Βουλή των Λόρδων και είπα, δεν θέλω να μου πείτε, 16 Νοεμβρίου δεν είχε εγκριθεί εμβόλιο, τι θα κάνετε με τα εμβόλια. Έχετε προπαραγγείλει, φαντάζομαι, κάποια, αλλά ξέρουμε αν θα πάρουν έγκριση. Και αν αυτά δεν εγκριθούν, τι θα γίνει. Θα χαθούν τα εκατομμύρια επενδύσεων. Πώς θα χάσει μια χώρα εκατομμύρια επενδύσεων, όταν η οικονομική μας κατάσταση είναι πυρικώς άσχημη προς τραγική, και νομίζω ότι θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο στους μήνες που έρχονται, αν διαβάσει κανείς επίσημα στοιχεία. Και λέω, στην περίπτωση που συμβεί αυτό, τι θα κάνετε, πώς θα σώσετε το NHS, μας λείπουν γιατροί. Έχουμε άλλες ελλείψεις. Δεν είναι επαρκές το προσωπικό. Τι θα κάνετε, δεν πήρε καμία απάντηση. Επέμενα τρεις φορές. Δεν μου απάντησαν σε καμία και κατέγραψα γραπτό στη διαμαρτυρία μου και είπα ότι θεωρώ, με συγχωρείτε, αγένεια το να σας ρωτάει κάποιος κάτι τόσο σημαντικό και να μην δίνετε απάντηση και να επικεντρώνεστε μόνο στα θέματα του Brexit. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία νοσεί. Νοσεί λόγω της πανδημίας, λόγω των ψυχολογικών επιπτώσεων. Είναι τραγικές οι συνέπειες. Είμαι σε meeting safeguarding πολύ συχνά με το CCG και αυτά που βλέπουμε και τα ποσοστά είναι τρομακτικά και δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να τα διαχειριστούμε και μετά από πόσο καιρό. Κάθε μέρα έχω 6-7 περιστατικά που τα παραπέμπω σε ψυχολογικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες. Δεν είναι, λες, 6-7. Είναι πολλά. Είναι αρκετά και ο κόσμος είναι πάρα πολύ κουρασμένος και οικονομικά είναι εξουθενωμένος και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους και αυτό τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Άρα, οι σωστές λύσεις με υπευθυνότητα και με ξεκάθαρο βλέμμα προς το μέλλον είναι μια υποχρέωση, γιατί επηρεάζει τον άνθρωπο ποικιλοτρόπως και η ισορροπία του ανθρώπου καθόλου είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα λοιπόν αυτό και ένα ότι η έγκριση αυτή ήρθε γιατί υπήρχε μια ψηφοφορία την Τρίτη στη Βουλή για κάποια μέτρα που ήθελε να περάσει μετά το lockdown ο Μπόρις Τζόνσον και 70 βουλευτές του, φύλα προσκύμενος αυτών, δεν τα ψήφισαν. Και εκεί τον θορύβησε και μετά από 2 μέρες που βγήκε η έγκριση του εμβολίου, πολλοί θεώρησαν ότι δεν ήταν τυχαίο αυτό και έτσι τουλάχιστον συζητείται σε κάποιους πολιτικούς κύκλους στους οποίους και εγώ συμμετέχω. Και όλα αυτά μου δημιουργούν μια ανησυχία. Τι θα γίνει με την Ευρώπη, με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, γιατί άλλες χώρες δεν κινούνται και αυτές πιο γρήγορα. Υπήρξαν κάποια υπονοούμενα από τον EMA. Έχεις υποχρέωση όμως. Αν έχεις πολιτικά θέματα με την κυβέρνηση, δεν με αφορά. Αν έχεις όμως επιστημονικούς ενδιασμούς, με αφορά και θέλω να γνωρίζω και δεν επιτρέπω σε κανέναν ούτε τη δική μου ασφάλεια, ούτε τον ασθενών τη θέτει σε κίνδυνο καμίας ανθρώπινης ζωής, γιατί η ανθρώπινη ζωή, η υγεία και η ασφάλειά της είναι το υπέρτατο αγαθό που πρέπει να έχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω, έτσι, σαν συζήτηση φιλική και θα χαρώ πολύ να πείτε και τα σχόλιά σας και να συζητήσουμε και να δω αν υπάρχουν άλλες σκέψεις και προοπτικές που εγώ μπορεί να μην τις έχω ανακαλύψει μέχρι στιγμής.
Εκεί μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα ο λόγος σου είναι δυνατός και όριμος και ουσιαστικός και μεστός. Έχεις και επιστημοσύνη και γλαφυρότητα και μας παρουσίασες μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση. Αρχή για κουβέντα μεγάλη για όλους μας. Νομίζω ότι αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, να δώσουμε το λόγο στους γιατρούς της ομάδας μας, να μας πούν τη γνώμη τους, την εμπειρία τους, τις σκέψεις τους και να ξεκινήσουμε από τον καθηγητή μας, τον κύριο Σημειονίδη. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και συγχαίρω τη συνάδελφο που έδωσε το στίγμα της από την πλευρά του γιατρού του εξωνοσοκομιακού ουσιαστικά, που αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τους ασθενείς όπως τα σκιαγράφηση και ποτισκέψεις που αποτύπωσε πολύ καλά. Εγώ θα σας μιλήσω από μια άλλη οπτική γωνία που είναι αρκετά διαφορετική, γιατί είμαι διευθυντής σε μια κλινική ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου, το οποίο επειδή γνωρίζω και το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λονδίνο καλά, είναι περίπου ισοδύναμο με το University College Hospital, δηλαδή έχει περίπου 850 κρεβάτια και νοσηλεύει όλες τις ειδικότητες. Εγώ είμαι διευθυντής στην αιματολογική κλινική, που έχει πλήρεις ας πούμε, καλύψεις, έχει μονάδα μεταμόσχευσης, μονάδα μεσογειακής αναιμίας, διαταραχές, εργαστήριο πήξης, μοριακής βιολογίας, τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Άρα μαζεύει ουσιαστικά ασθενείς από μία μίσονα περιφέρεια που καλύπτει σκάρτο εκατομμύριο πληθυσμό, γιατί δεν υπάρχει άλλο ανάλογο νοσοκομείο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό μου. Άρα το πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι τουλάχιστον στη χώρα μας είχαμε καλές αρχικά αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να περάσουμε ένα εξάμηνο από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο που ήταν πολύ καλό έως εξαιρετικό. Και υπήρχαν και πάρα πολλά σχόλια ότι κάποια μέτρα που πήραμε στην αρχή ήταν υπερβολικά, υπήρχαν και σχόλια ότι αυτά ήταν πολιτικές σκοπιμότητες και ότι κακώς πλήγει η οικονομία το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου και δεν σκέφτηκε η κυβέρνηση τους μικρούς και έγιναν θέματα που έγιναν αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Εκεί επάνω στην προσπάθεια περιορισμού έγιναν διάφορα πράγματα τα οποία θα ήθελα να σας αναφέρω, γιατί θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να αγγίξει κάτι περισσότερο από ιατρικά ζητήματα και προβλήματα. Ας πούμε, βγήκαν κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες και είπαν ότι εντάξει, στα πλαίσια περιορισμού θα πρέπει να περιοριστεί και ο εκκλησιασμός, γιατί και εδώ είναι ένας συγχρονισμός και επομένως κλείνουμε τις εκκλησίες. Και ως εδώ καλά. Και βρέθηκαν και κάποιοι άλλοι πιο, αν μου επιτρέπετε, που ήθελαν να βάλουν το δάχτυλό τους στον τύπο των ύλων, που είπαν καλά, τι θα κλείσουμε εκκλησίες, θα απαγορευτεί και η Θεία Κοινωνία, γιατί η Θεία Κοινωνία μπορεί να είναι μέσω μετάδοση του κορονοϊού. Και αντιλαμβάνεστε τι έγινε σε αυτή την περίπτωση στην Ελλάδα. Έτσι. Αρχίσανε και οι πολιτικοί κάναν αναλύσεις για το αν μπορεί το Άγιο Ποτήριο να δώσει κορονοϊό ή δεν μπορεί να δώσει, εάν θα πρέπει να βάλουμε μέτρα εκεί, θέματα πάρα πολύ λεπτά. Ακούστηκε θεολογία του δημοσιογράφου, μπορώ να σας πω. Οι εφημερίδες γράφαν άρθρα για το θέμα αυτό. Ήθελα να το δώσω αυτό το στίγμα, γιατί βρέθηκαν εκεί κάποιοι οι οποίοι πήραν κάποια άκρα και ευτυχώς το τέλος επεκράτησε η λογική από τη διοίκηση της Εκκλησίας. Έτσι, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι οι πολιτικοί περισσότερο ήθελαν να κάνουν κάτι, να βάλουν το θέμα στην ουσία, δηλαδή προσπάθησαν να αποφύγουν το πολιτικό κόστος. Αδιαφόρος αν αυτοί θα είχαν ευαισθησία πίστης ή άλλοι. Μια άλλη συνιστόσα που την έθιξε η συνάδελφος είναι η ψυχολογική. Έχω ζήσει στο νοσοκομείο ασθενείς μου που νιώθουν εγκατάλειψη και γίνονται καταθλιπτικοί. Και νιώθουν εγκατάλειψη. Καταρχήν οι ασθενείς φοβούνται να έρθουν στο νοσοκομείο, φοβούμενοι ότι το νοσοκομείο είναι η εστία μετάδοσης. Κάτι τέτοιο βεβαίως ποτέ δεν έχει αποδειχθεί. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει όλοι που είμαστε γιατροί, είτε είμαστε νοσοκομιακοί είτε δεν είμαστε, να πείσουμε ότι όταν κανείς εφαρμόζει τα μέτρα πρόληψης, θα έχει προφύλαξη. Εδώ λοιπόν, μετά από το εξάμηνο που σας περιέγραψα, το οποίο ήταν πολύ καλό, φτάσαμε σε μια φάση καθόλου καλή, η οποία ήταν αποτέλεσμα μιας χαλάρωσης, η οποία επήλθε τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, η οποία ήταν εξανάγκης γιατί είχε πληγεί πολύ η οικονομία και άνοιξαν τα σύνορα, ήρθαν τουρίστες, ήρθαν από άλλες χώρες και έγινε μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινωνία, το οποίο φάνηκε
Από το τέλος Σεπτεμβρίου, πρακτικά από αρχές Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να έχουμε 2 μήνες τραγικούς. Σας λέω ενδεικτικά, αν δεν το έχετε ήδη πληροφορηθεί, ότι ενώ είχαμε μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου συνολικά 300 νεκρούς, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έχουμε φτάσει στους 3.000. Δηλαδή, μέσα σε 2 μήνες είχαμε τόσους νεκρούς όσο δεν είχαμε, όχι σε 8, ούτε σε δεν ξέρω σε πόσα χρόνια. Άρα λοιπόν εκεί κρίνεται το κατά πόσο αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα lockdown 1,5 μήνα και το οποίο κατά πάσα πιθανότητα συνεχιστεί. Αν, για να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να δώσω ένα ιατρικό στίγμα για να το καταλάβουν όλοι. Αυτός ο ιός είναι μοναδικός, τουλάχιστον στις τελευταίες ιστορίες, στην τελευταία ιστορία που ξέρουμε εμείς της ιατρικής τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχει τρομερή μεταδοτικότητα, δηλαδή έχει αντοχή στο περιβάλλον και μπορεί κανείς να το πιάσει και να κολλήσει, είτε πιάνοντας ένα χερούλι πόρτας, είτε μπαίνοντας ένα ασανσέρ που έχει μπει άλλος, έστω και αν είναι άδειο το ασανσέρ, είτε ας πούμε μιλώντας χωρίς ο άλλος να έχει να βήξει, ούτε καν να έχει άλλες τρόπους γνωστής μετάδοσης. Άρα μπορεί να μεταδοθεί ο ιός με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ένας ιός ο οποίος έχει μοναδικές ικανότητες καταστροφικότητας του ανθρώπου, γιατί σας ενημερώνω ότι μολύνει 30 διαφορετικά είδη κυττάρων. Μέχρι τώρα κάθε ιός είχε ένα τροπισμό που λέμε, δηλαδή πηγαίνει και αφορά και μολύνει συγκεκριμένα είδη κυττάρων. Ο ιός της γρήπης, ας πούμε, μολύνει 5-6 είδη κυττάρων, 7, 8 κάποιοι άλλοι. Ο ιός της υπατήτιδας, κάποια υπατήτιδας, μπορεί να είναι κατεφιωνισμόν υπατήτιδας, μολύνει 10 είδη κυττάρων. Ο κορονοϊός αυτός, επειδή έχει τρομερή διεισδυτικότητα πέραν της μεταδοτικότητας, μπαίνει σε όλα τα κύτταρα. Και έτσι βλέπετε τραγικές εκδηλώσεις ποιες. Βλέπετε νεότατους ανθρώπους 35 και 40 χρονών που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να μπαίνουν μέσα και να κάνουν πνευμονική εμβολή ή να κάνουν εγκεφαλικό επεισόδιο. Να κάνουν έμφραγμα, ακάπνιστοι άνθρωποι που δεν είχαν κανένα παράγοντα κινδύνου και λέμε τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή μιλάμε για έναν ιό ο οποίος επέφερε μεγάλες ιστορίες καταστροφής μέχρι να τον μάθουμε. Ευτυχώς τα θύματα στις μικρές ηλικίες είναι λίγα. Αλλά όπως είπε και κάποιος ηθήνων εδώ, πέραν από το γεγονός ότι τα θύματα στις μικρές ηλικίες είναι λίγα και είναι, εν πάση περιπτώσει, μικρό το ποσοστό αυτών που θα νοσήσουν και θα κάνουν το σύνδρομο της αναπνευστικής ανεπάρκειας κτλ., οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας είναι άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας 70 χρονών, 75 και να πεθάνει και να λέμε δεν βαριέσαι, ήταν 75, αλλά μπορεί να είχε προσδόκιμο επιβίωση 10 και 15 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι ο ιός επιδρά καταστροφικά στην ανθρώπινη ζωή. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουν κάποιοι, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε εδώ και ενδεχομένως και στο Ηνωμένο Βασίλειο που είσαστε εσείς, ήταν οι αρνητές οι οποίοι έχουν κάνει ολόκληρο κίνημα και αρχίζουν οι γνωστές ιδέες συνωμοσίας, κατεύθυνσης, χειραγώγησης, ότι προσπαθούν να μας βάλουν σε κανάλια. Τώρα με το εμβόλιο θα καταγράφουν ποιοι θέλουν και εγώ δεν είμαι ελεύθερος να διαλέξω αν θέλω. Πρέπει να είμαι ελεύθερος να εμβολιαστώ ή όχι. Μήπως δεν πρέπει. Δηλαδή, έχω το δικαίωμα να μην εμβολιαστώ. Αυτό δεν το έχω απαντήσει εγώ. Δηλαδή, αν εγώ δεν εμβολιαστώ και ρισκάρω τον εαυτό και γίνω αιτία να πεθάνουν κάποιοι άνθρωποι, θα βρεθεί ένας δικαστής να με δικάσει. Έχει προσαρμοστεί και ξέρετε, οι δικηγόροι και οι δικαστικοί και γενικά οι νομικοί είναι λίγο stiff. Είναι αρκετά, θα έλεγαν, ελαστικοί μέχρι να καταλάβουν, να σκεφτούν, να προσδιορίσουν. Δεν έχουν τεθεί τέτοια πράγματα. Θα μπορούσαν με κάλλιστα, εάν κάναμε εμείς ζητήματα, να βρεθούν κατηγορούμενοι πάρα πολλοί άνθρωποι για ανθρωποκτονίες εξαμελίας. Χωρίς να το θέλουν βεβαίως, δεν ήθελαν να σκοτώσουν άνθρωπο. Ωστόσο, νέοι άνθρωποι σκότωσαν όχι μόνο δικούς τους, αλλά και ξένους ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, ότι αυτή η λίμωξη και αυτή η πανδημία έχει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Κοινωνικές, πολύ μεγάλες διαστάσεις. Θρησκευτικές, σας τις είπα στην αρχή, οικονομικές. Δεν είναι δηλαδή ένα τόσο απλό θέμα. Στα πλαίσια αυτά, και για να τελειώσω, αυτή είναι η τελευταία μου κουβέντα, είναι το εξής. Θα πρέπει κανείς να έχει, όχι επιφύλαξη, εμπιστοσύνη μεν, αλλά προσοχή και ετοιμότητα στο θέμα εμβολιασμός. Δηλαδή, ο εμβολιασμός μπορεί να πει κανείς ότι γίνεται αυτό το εμβόλιο με σχετικά μεγαλύτερη ταχύτητα. Αλλά εδώ είναι μια παγκόσμια ανάγκη, στην οποία κάποιοι θα ρισκάρουν, που θα ρισκάρουν πολύ λιγότερο αυτοί που θα εμβολιαστούν, σε σχέση με το να μείνουν ανεμβολίαστοι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο κίνδυνος του να μην εμβολιαστείς είναι πολλαπλάσιος από κάποιες συνέπειες που θα έχεις ανεμβολιαστείς.
Άρα λοιπόν αυτά τα μηνύματα θα πρέπει να περάσουν και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Και επίσης πολλοί φορείς, περιλαμβανομένοι της Εκκλησίας, περιλαμβανομένων των κυβερνήσεων, περιλαμβανομένων πολλών άλλων φορέων, θα πρέπει να πάρουν θέση και να μην λένε ότι αυτό δεν μας αγγίζει εμάς. Είναι πάρα πολύ μεγάλα λοιπόν τα θέματα και θα σας λέω χαρακτηριστικά ότι αυτό είναι το τρίτο φόρουμ που συμμετέχω και έχω ήδη πρόσκληση για άλλα δύο που θα γίνουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Δηλαδή το θέμα καίει όπως καταλαβαίνετε και δεν καίει μόνο από ιατρική άποψη, αλλά και από όλες αυτές τις συνιστώσεις. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστούμε, γιατρέ μου. Πάρα πολύ ωραίος ο λόγος σας και μας δώσατε πολύ τροφή για τη σκέψη μας. Έχουμε και τον Δημήτρη Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι μαχόμενος GP και έχει κεραίοντα λόγο και πάντα μας διδάσκει με το λόγο του και με τον τρόπο του. Να τον παρακαλέσουμε να μας πει και εκείνος τις σκέψεις του, τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του. Δημήτρη, θα ήθελα να βάλουμε και μια άλλη όμως διάσταση εδώ, γιατί νομίζω ότι έχουμε μιλήσει σχεδόν αποκλειστικά για το εμβόλιο. Καλά κάνουμε, γιατί είναι το θέμα των ημερών αναφορικά με τον κορονοϊό. Εγώ από την αρχή έλεγα, και θυμάστε και σε άλλες ανάλογες συναντήσεις που είχαμε κάνει, ότι αισθάνομαι ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ και στα φάρμακα. Όχι μόνο στο εμβόλιο. Γιατί αν είχαμε τα φάρμακα, αυτός ο προβληματισμός ο μεγάλος που υπάρχει για το εμβόλιο και όλα αυτά που ακούγονται από επίσημες και ανεπίσημες πλευρές κλπ. Ίσως να ήταν πιο χαμηλός από εκεί που βρίσκεται τώρα, ας πούμε. Πες μας τη σκέψη σου και πες μας και λίγο και για τα φάρμακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εντάξει, εγώ να συμπληρώσω, όχι να συμπληρώσω, εγώ συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου. Ήταν μια δύσκολη περίοδος και εξακολουθεί να είναι για όλους μας. Εγώ το βλέπω σαν ένα παγκόσμιο πόλεμο. Εντάξει, σίγουρα κάποιες από τις ελευθερίες μας έπρεπε να περιοριστήκανε κάποιες από τις ελευθερίες μας, όμως καλύτερα να περιοριστούν κάποιες ελευθερίες μας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε του χρόνου τα Χριστούγεννα, για παράδειγμα, να είμαστε όλοι εδώ υγιείς και να είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα μας ever. Εξακολουθούμε να είμαστε σε κάποιο στρες. Εγώ αυτό που κατάλαβα με τις γενικές γνώσεις μου είναι ότι όλος ο πλανήτης έπεσε με τα μούτρα χιλιάδες των επιστημόνων να βρούνε να αντιμετωπίσουν τον ιό αυτό. Και νομίζω ότι ήταν θαύμα αυτό που έχει. Αυτό που έχει γίνει, το να βγει εμβόλιο, καινούργια εμβόλια, που λένε αυτά τα mRNA, που εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα εμβόλια, είναι ένα θαύμα και δεν πιστεύαμε από την αρχή πολύ ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα βγει εμβόλιο. Και από ό,τι φαίνεται, πολλές εταιρείες βγάζουν πολλά εμβόλια, είναι promising, φαίνεται να είναι ασφαλή. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σημείο, μια καμπή προς να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι. Νομίζω όσον αφορά τα φάρμακα, υπάρχουν φάρμακα που χρησιμοποιούνται, και τα στεροειδή που χρησιμοποιούνται και άλλα αντιϊκά. Επίσης τα αντισώματα που ακούγονται και που έχουν δοθεί από ό,τι ακούω δηλαδή στα νέα στον Τραμπ ή και στον Αρχιεπίσκοπο. Και αυτά νομίζω είναι promising. Είναι και αυτά όπλα στη φαρέτρα εναντίον του ιού. Είμαι σίγουρος και πεισμένος ότι οι επιστήμονες δουλεύουν σε κάθε κατεύθυνση. Εγώ εμπιστεύομαι την επιστήμη. Είναι η δουλειά μου. Εμπιστεύομαι ότι ό,τι δίνεται στους ασθενείς έχει ελεγχθεί η ασφάλεια. Οπότε, εντάξει, καταλαβαίνω και τους αρνητές, καταλαβαίνω και τους δύσπιστους. Εντάξει, τους καταλαβαίνω όλους. Αλλά στην τελική η ζωή είναι ένα ρίσκο και αφού φιλτράρουμε όλες τις πληροφορίες που μας έρχονται, τελικά θα αποφασίσουμε τι είναι καλύτερο για μας. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι ξέρουμε πολύ καλά τώρα, ο ιός στους 100 ανθρώπους που θα μολύνει, δυστυχώς οι 20 θα χρειαστεί να νοσηλευτούν. Γιατί θα έχουν επιπλοκές, με κυριότερη την επιπλοκή την πνευμονία. Αν δεν πάρουν οξυγόνο θα πεθάνουν. Σε αυτούς τους 20 τώρα, συνολικά μάλλον στους 100, οι 5 θα χρειαστεί να διασωληνωθούν. Γιατί το οξυγόνο με τη μύτη και το στόμα, με τη μάσκα, δεν φτάνει.
και σε αυτούς τους, και συνολικά οι 2% θα πεθάνουν. Οπότε, τι θα κάνουμε, ξέροντας ότι υπάρχει μία λύση και αυτή είναι το εμβόλιο, θα σκεφτούμε. Θα δικάρουμε να μην εμβολιαστούμε. Σίγουρα, ηθικά θέματα υπάρχουν, γιατί όταν εγώ αποφασίσω να μην εμβολιαστώ, δεν ρισκάρω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά ρισκάρω να είμαι ένας φορέας και να μεταδίδω τον ιό και σε άλλους. Τέλος πάντων, αυτό που να πω είναι ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Εγώ είμαι περισσότερο αισιόδοξος από ότι όταν ήμουν πριν. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα επανέλθουμε στη ζωή που οι περισσότερες σχετικά με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται, δεν ξέρω να σας πω. Είναι αυτό που, αυτά που διαβάζω και εγώ στα νέα. Ενδείξεις ότι είναι αποτελεσματικά σε ένα βαθμό. Δεν νομίζω ότι θα κληθούμε εμείς ουσιαστικά ως πολίτες να αποφασίσουμε είναι εάν θα εμβολιαστούμε ή αν θα αρνηθούμε τον εμβολιασμό. Γενικά νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα. Και εντάξει, καταλαβαίνω όλες τις πλευρές. Εμείς οι υγειονομικοί τα βλέπουμε από την υγειονομική πλευρά. Το κράτος με τους δικούς του πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Διάβαζα προχθές ότι τα lockdown και όλα αυτά στήχησαν σε 700.000 Άγγλους να επέλθουν σε επίπεδο φτώχειας. Θέλω να πω από τη μια είναι η θάνατη λόγω του ιού και από την άλλη είναι η θάνατη λόγω των οικονομικών συνεπειών όλων αυτών των περιορισμών. Τέλος πάντων. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να αποφασίσουμε αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα από εδώ και πέρα θα πάνε πολύ καλύτερα. Όλοι μας να δείχνουμε μια αυτοσυγκράτηση, να ακολουθούμε τους κανόνες, να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Εγώ εμπιστεύομαι τις αγγλικές αρχές. Θα εμπιστευτώ και τις αμερικάνικες, θα εμπιστευτώ και τις ευρωπαϊκές, σε αυτές που ανήκει η χώρα μας, η Ελλάδα. Και θα είμαι και εγώ από τους πρώτους που θα κάνω το εμβόλιο. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι μαζί, να συζητάμε και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το λόγο σου. Έμπειρος και έγκυρος, όπως πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, ναι. Εκεί μου, να πω μια ερώτηση που μου έχει έρθει ιδιωτικά. Απευθύνεται στον κύριο Σημεωνίδη, αλλά μπορούν να απαντήσουν και οι άλλοι γιατροί. Εάν κάνοντας το εμβόλιο προστατευόμαστε ή όχι από αυτούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και νοσούν. Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, το εμβόλιο έχει επιτυχία λίγο πάνω από 90%, που είναι μεγάλο ποσοστό, 92-95%. Εάν γίνουν λοιπόν οι δύο δόσεις του εμβολίου για να εγκατασταθεί πλήρης ανοσία και ανοσολογική μνήμη, όπως λέμε, να ξέρει απ' έξω ο οργανισμός μας το εμβόλιο, υπάρχει προστασία ακόμα και αν έρθουμε σε επαφή με πάσχοντα, δεδομένου ότι θα έχουμε αντισώματα. Και τα αντισώματα αυτά με την είσοδο μικρού αριθμού, μικρού, αν μπορώ να πω, αριθμού σωματιδίων, δηλαδή μικρής ποσότητας κορονοϊού, αυτά θα εξουδετερώνονται αμέσως από τα αντισώματα και δεν θα προλαβαίνουν να κάνουν λίμωξη σε καμία περίπτωση. Και μια που μου δώσατε το λόγο, άρα λοιπόν το εμβόλιο είναι πέρα για πέρα, δηλαδή η πιθανότητα επιτυχίας είναι στο επίπεδο του 90-95%, άρα είναι μεγάλη και δεν το συζητάμε ότι δεν θα έχει επιτυχία. Ήθελα, επειδή ζητήθηκε και από εσάς και κατά κάποιο τρόπο είναι πιο εξειδικευμένο το θέμα της θεραπείας πλην του εμβολίου, να σας πω ότι εκτός από όσα γνωρίζετε που κυκλοφορούν, ίσως κάτι που δεν έχει κυκλοφορήσει και είναι και μια ελληνική καινοτομία, θα τη χαρακτήριζα, είναι ότι έχουμε μια κλινική μελέτη στην Ελλάδα που κάνουμε θεραπεία με το πλάσμα των αναρωνιόντων, το convalescent πλάσμα. Δηλαδή, τι κάνουμε. Ασθενείς οι οποίοι νόσησαν και ξεπερνούν. Τους κάνουμε πλασμαφαίρεση και τους παίρνουμε πλάσμα το οποίο το δίνουμε σε πάσχοντες. Και ο πάσχων που το λαμβάνει υπογράφει ένα συμβόλαιο το οποίο λέει ναι,
θεραπεύεσαι και συμμετέχεις σε μια κλινική μελέτη, αλλά όταν θα γίνεις καλά θα έρθεις και εσύ να δώσεις πλάσμα. Και έτσι αυξάνεται, όπως καταλαβαίνετε, πολύ το pool των ανθρώπων που μπορούν να δώσουν και αυτή η μελέτη γίνεται σε 5 νοσοκομεία στην Ελλάδα και ήδη μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν πρώτα αποτελέσματα που είναι πάρα πολύ καλά. Είναι βέβαια μόνο 2 μήνες, άρχισε τον αρχές Οκτωβρίου, δεν είναι πολύ. Κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο γίνεται και σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω αν γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πάντως εμείς έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Τα οποία είναι αντισώματα, δηλαδή το ίδιο πράγμα, είναι αίτημα τη σώματα. Κάτι ανάλογο για να ολοκληρώσουμε τον αντιτετανικό ορό. Δηλαδή, όπως κάνουμε τον ορό που μας προφυλάσσει οξέως στη λίμωξη και είναι άλλο το εμβόλιο του τετάνου, το οποίο εάν το κάνουμε δεν θα νοσήσουμε. Στην περίπτωση που νοσήσουμε, δεν μας ωφελεί το εμβόλιο, αλλά μας ωφελεί ο ορός. Και μάλιστα ορός σε μεγάλη ποσότητα, δηλαδή αίτημα αντισώματα που προέρχονται από πάσχοντες οι οποίοι έγιναν καλά και δεν έχουν πια ιό, έχουν αντισώματα. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητή, δεν το ξέρω, στην Ελλάδα υπάρχουν ECMO αναπνευστήρες? Υπάρχουν βεβαίως. Και υπάρχουν και εννοείται αν έχουμε πληρότητα. Τι με ρωτήσατε? Όχι, αν η ECMO. ECMO είναι η... πώς το λένε αυτό το... που γίνεται εξωσωματική κυκλοφορία. Ας πούμε, είναι... Εξωσωματική οξυγόνωση. Έχω εδώ τη γυναίκα που μου τα λέει κιόλας. Αυτό που λέτε δεν είναι διαδεδομένο. Υπάρχει σε μία ή δύο μονάδες. Το γνωρίζω, υπάρχει σε πολύ περιορισμένο. Πολύ περιορισμένο. Ναι, επειδή εδώ σε κάποια νοσοκομεία είναι... ουσιαστικά μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί πολύ σοβαρά και έχουν καταστραφεί ουσιαστικά οι πνεύμονές τους. Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπουν σε αυτό το μηχάνημα και να, εν πάση περιπτώσει, μέσω του... Δεν έχει ευρέως διαδοθεί αυτό. Δεν είναι πολύ ευρέως διαδεδομένο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Καταρχήν, κύριε Σιμονίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την τιμή έστω και έτσι να σας γνωρίσω. Χάρηκα πάρα πολύ για τον τρόπο που μιλήσατε και μακάρι να μιλούσαν πολύ σαν και εσάς. Ήσταν εξαιρετικός και ήθελα να μοιραστώ μια εμπειρία μαζί σας και να μου πείτε τη γνώμη σας. Μια στενή μου φίλη είναι νοσηλεύτρια, έχει εξειδίκευση στις θεραπείες κατά της κλίνησης κατά πλάκας και δουλεύει για μεγάλο νοσοκομείο και μάλιστα κάνει και κατοίκον θεραπείες. Λοιπόν, στη συζήτηση αυτή που έκανα με τα πρόσωπα, σας έλεγα πριν, του Imperial και όλα αυτά, ήταν παρούσα και μου λέει, μας λέει μάλλον, ξέρετε ότι εγώ έχω νόσο του Crohn, ήξερα ότι έχει αυτό άνοσο. Και το έπαθα μετά από εμβολιασμό. Και μου λέει, τι διαπιστεύσεις έχετε για εμάς που έχουμε αυτοάνοσα νοσήματα, αν αυτός ο εμβολιασμός δεν θα μας προκαλέσει μια σοβαρή νοσοκαταστολή ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Δεν είχα την απάντηση και λίγο εξεπλάγει μάλιστα με αυτό που μου είπε. Και ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποια πληροφορία, να σας έχει αναφερθεί κάτι ανάλογο, γιατί έθεσε ένα θέμα πολύ σοβαρό και είναι και συναδελφός μας. Αυτό. Ευχαριστώ. Θα σας πω ευχαρίστως, μόνο που φοβάμαι ότι αυτοί που δεν είναι γιατροί πλήττουν με όλα αυτά που λέμε εμείς τώρα και θέλουν να εκφραστούν και να πούν και άλλες απόψεις και τους καταβομβαρδίζουμε εμείς με πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι μεν ενδιαφέρουσες, αλλά εν πάση περιπτώσει περιορίζουμε το λόγο. Παρ' όλα αυτά θα σας πω γιατί εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία κάτι. Κοιτάξτε, προσωπικά έχω ζήσει ασθενή ο οποίος έχει πεθάνει μετά από εμβόλιο. Αλλά ήταν ένας. Και θα σας εξηγήσω το background. Το εμβόλιο όταν γίνεται είναι αντιγόνα ενός παθογόνου οργανισμού τα οποία δίνονται σε συνδυασμό με ανοσοδιεγερτικά φάρμακα τα οποία έχουν σαν στόχο να διεγείρουν την ανοσία για να φτιάξει αντισώματα. Όπως καταλαβαίνετε, τα ανοσοδιεγερτικά φάρμακα που μπαίνουν στον οργανισμό θα διεγείρουν είτε φυσιολογικό ανοσοποιητικό είτε παθολογικό ανοσοποιητικό. Δεν μπορεί λοιπόν η ανοσολογική διέγερση που θα ακολουθεί σε έναν εμβολιασμό να προβλεφθεί. Εάν λοιπόν ένας ασθενής έχει υπόστρωμα αυτοανοσίας, είναι πολύ πιθανό να έχουμε exacerbation. Πάρα πολύ πιθανό. Και αυτό εμείς το λαμβάνουμε υπόψη. Το ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο και είμαστε σε κάποιους ασθενείς που έχουν βαριά αυτοάνοσα επιφυλακτική. Άρα η κοπέλα που αναφέρατε είναι όντως πιθανό και να είναι αληθινό αυτό που είπε, ότι μετά από εμβολιασμό να είχε επιδείνωση της αυτοανοσίας που ήταν προκειμένου η νόσος του Crohn. Ο θάνατος ο οποίος σας περιέγραψα και ήταν κρίμα γιατί χάσαμε ένα ασθενή 62 χρονών
ο οποίος είχε μυέλωμα σε ηλικία 55. Του είχαμε κάνει αυτόλογη μεταμόσχευση, ήταν σε πλήρη ύφεση, δεν είχε ίχνος μυελώματος. Και ο άνθρωπος ζήτησε να κάνει εμβόλιο πνευμονιοκόκκου ή γρήπης. Και το έκανε. Και επειδή στο ιστορικό του είχε αυτοάνωση θρομοπαινική πορφύρα πριν νοσήσει με μυέλωμα, μια εβδομάδα μετά το εμβόλιο μηδενίστηκαν τα αιμοπετάλια του, δεν ανέβαιναν με τίποτα και μέχρι να τον αντιμετωπίσουμε έκανε κεφαλική αιμορραγία και τελείωσε. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνει λιγότερο από μία στα χίλια, συμβαίνει μία στις 10.000, αλλά συμβαίνει. Άρα θα τα έχουμε υπόψη αυτό, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι λόγος που θα αποτρέψει τον εμβολιασμό, γιατί οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυτές υπάρχουν, όπως υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις νευρολογικών διαταραχών, αλλά είναι στο επίπεδο κάτω, μεταξύ 1 στα 10.000 και 1 στα 1.000. Σε αυτό το επίπεδο ανεπιθύμητων ενεργειών, ναι, σαφώς υπάρχουν. Δεν ξέρω να σας απάντησα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μια άλλη ερώτηση. Υπάρχουν μόνιμες βλάβες στον οργανισμό σε όσους νόσησαν και το ξεπέρασαν? Κοιτάξτε, δεν ξέρω να απαντήσει ο Δημήτρης ο συνάδελφος, αν θέλει. Εγώ από αυτά που διαβάζω κιόλας είναι ότι αυτά τα chronic COVID που τα λένε, υπάρχει ένας αριθμός ασθενών που αργεί να αναρρώσει. Προχθές διάβαζα στα νέα ότι μια έρευνα, τώρα δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, ότι υπάρχουν κάποιες προβληματικές βλάβες στους πνεύμονες, για παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα. Το θετικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων αναρρώνει και αναρρώνει καλά. Το άσχημο είναι, όπως είπε και ο καθηγητής, ότι μολυνόμαστε εκατομμύρια των εκατομμυρίων ανθρώπων. Οπότε και στατιστικά, αν το 1% είναι, παράδειγμα, είναι massive, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι λίγο νωρίς ακόμα να δούμε για τα long term. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και αν αναρρώσουν, θα έχουν κάποιες υπολοιματικές βλάβες. Τώρα, αν θα είναι στα νεφρά, θα είναι στους πνεύμονες. Όπως είπε και ο καθηγητής, είναι μια πολύ συστηματική νόσος. Ο άλλος τους περνάει με μια γρυπούλα ή και ασυμπτωματικά. Και δυστυχώς υπάρχει και το άλλο άκρο που κάποιοι θα πεθάνουν, αλλά και μετά την ανάρρωση σε αυτούς που θα νοσήσουν βαριά μπορεί να αφήσει υπολοιματικές βλάβες. Και στο μέλλον θα δείξει τι σώοι βλάβες είναι αυτές. Δηλαδή ακόμα είμαστε ούτε στο μέσον. Θα δείξει. Μία ερώτηση. Δημήτρη, συγγνώμη, είχες μήπως ασθενείς με επαναλίμωξη? Είχα τρεις ασθενείς που περάσανε δεύτερη φορά COVID. Σου έχει συμβεί? Όχι. Πάντως πιστεύω. Και αυτό γίνεται. Κάποιοι ενδεχομένως δεν αποκτούν όλοι αντισώματα μετά από τη φυσική ανοσία. Οι περισσότεροι θα έχουν αντισώματα. Ένας μικρός αριθμός δεν θα έχει, οπότε είναι πάλι σε ρίσκο επαναμόλυνσης. Τελικά υπάρχει ένα μεγάλο σπέκτρουμ με αυτόν τον ιό, ο οποίος είναι ένας μοναδικός ιός. Δεν έχει η ανθρωπότητα ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Και μακάρι αργά ή γρήγορα με τα εμβόλια, με τα φάρμακα, θα καταπολεμηθεί. Βέβαια, οι πιο ειδικοί από εμάς, οι επιδημιολογοί, εδώ και χρόνια λέγανε ότι κοιτάξτε, η ανθρωπότητα κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα περάσει μια πανδημία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έρθουν και άλλες. Και φοβάμαι ότι θα έρθουν και άλλες, όχι μια φορά στα 100 χρόνια, αλλά στη διάρκεια της ζωής μας, στα επόμενα χρόνια. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γενικά. Πάντως, για να ολοκληρώσω, από ό,τι φαίνεται, ενώ είναι βέβαια νωρίς ακόμα για να πούμε, από ό,τι φαίνεται κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συνάνθρωποι μας έχουν βλάβες και ταλαιπωρούνται ακόμα. Και το μέλλον θα δείξει τι υπολοιματικές βλάβες θα τους αφήσει. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Η αγαπητή μου Ιωάννα, την οποία την ξέρω από μικρό παιδί, και τώρα είναι φοιτήτρια ιατρικής και μας παρακολουθεί, στέλνει μία ερώτηση στο chat. Η ύπαρξη μακροχρόνιων επιπλοκών προϋποθέτει ανάρρωση μετά από βαριά νόσο ή και από ελαφριά? Μπορώ να απαντήσω? Βεβαίως. Σας παρακαλώ. Αυτό που λέει η κοπέλα είναι σωστό. Γιατί όταν έχεις βαριά νόσο, έχεις γενικά μεγαλύτερο στοιχείο, αυτό που λέμε καταστροφικής ανοσολογικής διαγέρσης, έχει μεγαλύτερο στοιχείο καταστροφής του πνεύμονα και επομένως και οι long-term συνέπειες θα είναι μεγαλύτερες.
Και επίσης το συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Δημήτρης, ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα για να μιλήσουμε για μακροχρόνιες συνέπειες. Ωστόσο, θα πρέπει να σκεφτεί κανείς το εξής. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα, θα πάθει βαριά μορφή της λίμωξης, δεν θα πεθάνει, θα αναρρώσει, θα επανέλθει, αλλά θέλει πολύ προσοχή για το πώς θα επανέλθει στην προγενέστερη κατάστασή του. Φανταστείτε έναν αθλητή, ο οποίος έκανε μεγάλες αποστάσεις ή, ξέρω εγώ, έκανε τένις ή δεν ξέρω τι άλλο και θέλει να επανέλθει σταδιακά, γιατί πέρασε. Περνάνε 2, 3, 4, 6 μήνες. Ξέρετε ότι σε αυτόν μπορεί να εγκυμονούν κίνδυνοι από μια εγκατεστημένη υποκλινική που δεν τη βλέπουμε, δεν την αξιολογούμε, αναπνευστική ανεπάρκεια, και αν ζοριστεί και θέλει να φτάσει στην επίδοση που είχε πριν αρρωστήσει, να καταλήξει από ανακοπή. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ακόμα τελείως απρόβλεπτα. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή μετά την ανάρρωση ενός βαρέως πάσχοντος, ακόμα και αν γλιτώσει, να επανέλθει στην προηγούμενη δραστηριότητά του πολύ σταδιακά και με ιατρική παρακολούθηση, γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε το βάθος των συνεπειών και της καταστροφής της αναπνευστικής λειτουργίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Ιωάννα μου. Έχουμε κάποιον άλλο που θα ήθελε να μιλήσει. Βλέπω την Αναστασία να είναι έτοιμη. Το έχει, εδώ πρέπει να μιλήσει και... Θα χαίρομαι πολύ. Η Αναστασία είναι σύζυγος του Δημήτρη, είναι καρδιολόγος. Καλησπέρα όλους. Από Ελλάδα και από Αγγλία. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε και καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Εγώ κάνω καρδιολογία, είμαι στο Brompton. Ήμουνα όταν στο πρώτο lockdown δούλεψα στην εντατική του Brompton, οπότε είχα αρκετά περιστατικά βαριών COVID. Αυτό που ήθελα να πω γενικά είναι ότι νούμερο ένα για τις μακροχρόνιες επιπλοκές που συζητάγατε, υπάρχουν αξονικές και σε ανθρώπους που το έχουν περάσει σχετικώς ελαφριά με μια πνευμονία όπως λέμε, 3 ή 4 μήνες μετά, που υπάρχουν ακόμα δυστυχώς αλλοιώσεις στους πνεύμονές τους και με αναπνευστικές μελέτες κάποια μείωση της αναπνευστικής τους ικανότητας. Οπότε στους 3, 4, 5 μήνες υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, ακόμα και όταν έχουν ξεπεράσει, δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτούν ή ακόμα έχουν περάσει μια απλή νοσηλεία, υπάρχουν άνθρωποι που όντως έχουν μια έκπτωση της αναπνευστικής τους λειτουργίας. Παρομοίως ακούμε πολύ συχνά για την έκπτωση της όσφρησης και της γεύσης και ότι σε πολλούς ανθρώπους αυτό έχει παραμείνει στους 5 και στους 6 μήνες. Και επειδή πέρασα και εγώ προσωπικά το COVID, ήθελα να πω ότι αυτό που κράτησε περισσότερο από όλα ήταν η απώλεια της όσφρησης και της γεύσης. Και έχω και αρκετούς συναδέλφους που μετά από 5 ή 6 μήνες μου λένε ότι ακόμα δεν μπορώ να μυρίσω και δεν μπορώ να γευτώ όπως πριν. Έτσι, και αυτό δυστυχώς είναι και αυτό μια επιπλοκή η οποία επηρεάζει τους ανθρώπους. Και φυσικά στις μακροχρόνιες επιπλοκές έχω βάσει και το ψυχολογικό και το ψυχολογικό στρες και ανθρώπους που βλέπουμε με συμπτώματα χρόνιας κοπόσεως, δηλαδή μετά τη λίμωξη με το COVID, σου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα, έχω μειωμένη ενέργεια. Τώρα, κατά πόσο αυτό έχει σχέση με την λίμωξη αυτή καθεαυτή ή είναι ένας παράγοντας στρες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πούμε. Αυτό σχετικά με τις επιπλοκές ήθελα να πω. Και ένα γενικό σχόλιο που ήθελα να κάνω είναι ότι υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για το εμβόλιο και φυσικά και πρέπει να υπάρχει, είναι τεράστιο το βήμα. Αλλά όπως έχουν πει πάρα πολλοί επιδημιολόγοι, είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να προσέχουμε πάρα πολύ με αποστάσεις, με μάσκες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχουμε εμβολιαστεί, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να ισχύουν και να τα τηρούμε δυστυχώς για αρκετούς μήνες, μπορεί και χρόνια, μέχρι να έρθει η πλήρης ανοσία της αγέλης. Άρα, δηλαδή, είναι ωραίο αυτό να το σκεφτόμαστε, μας δίνει ελπίδα, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε στο πίσω άκρο του μυαλού μας
ότι η προσοχή πρέπει να παραμείνει και αυτό που λέμε, τα επίπεδα επιφυλακής μας πρέπει να είναι πάντα σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Αυτό ήθελα να πω. Αναστασία, μας ευχαριστούμε και για την συμμετοχή σου από επιστημονικής πλευράς και για το γεγονός ότι μας παρουσίασες, το είπες εσύ μόνη σου, τον εαυτό σου ως νοσήσασα. Και ευχαριστούμαστε παραστικά. Και εύχομαι όλα να πηγαίνουν πάντα καλά με σένα και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ. Και αυτό που ήθελα να πω, που παρατήρησα μεταξύ των συστημάτων Αγγλίας και Ελλάδας κλπ, είναι ότι από προσωπική μου δηλαδή εμπειρία, εγώ δεν κόλλησα προσωπικά από το νοσοκομείο, κόλλησα μέσω των παιδιών μου, από τα σχολεία, και απλά ήθελα να τονίσω τη σημασία της παιδείας, ακόμα και στα παιδιά. Δηλαδή, με αυτό, με τις αποστάσεις, με τις μάσκες, πόση σημασία έχει από τους γονείς, από τους δασκάλους, από αυτά που υπάρχει σαν πώληση, σαν αρχή στο σχολείο, στα παιδιά, πώς πρέπει να τους επενθυμίζουμε, όλα αυτά πολύ καινούργια για όλους μας, πολύ περισσότερο για τα παιδιά, αλλά πόσο σημαντικό είναι αυτό πια και στα παιδιά, και ειδικά στα παιδιά από 10-11 χρονών και πάνω, είναι σε επίπεδο που αρχίζουν και καταλαβαίνουν, πολύ σημαντικό να τους το υπενθυμίζουμε και να τους δώσουμε την κατάλληλη παιδεία, γιατί είναι κάτι που θα μας απασχολήσει για τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Ματίνα Γιαννοπούλου, η οποία είναι γυροκόμος, και αμέσως μετά θα καλέσω τον πατέρα Εξώστομο Τύμπα. Κυρία Γιαννοπούλου. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Μ' ακούτε? Δουλεύω 7 χρόνια σαν γυροκόμος. Αυτό που συνάντησα από τη στιγμή που ξεκίνησε το θέμα του κορονοϊού ήταν περισσότερο οργάνωση στο χώρο που δουλεύω, αλλά και μετά το καλοκαίρι κάποια χαλάρωση η οποία έφερε προβλήματα. Έφερε προβλήματα γιατί εδώ στο Bristol που κατοικώ, όχι μόνο από εργαζομένους, μάλλον περισσότερο οι εργαζόμενοι, επειδή κάναμε lockdown και μέσα στο γυροκομείο και καθίσαμε στο γυροκομείο μέσα κλεισμένοι με τους υπέργυρους για να τους φροντίζουμε και να τους προφυλάξουμε, αποτρέψαμε να έχουμε θύματα. Αλλά μετά που έγινε η άρση του lockdown, αρχίσανε να έρχονται από το νοσοκομείο, σε κάποια φάση μας πιέσανε να παίρνουμε άτομα τα οποία αρχικά δεν τα ελέγχανε αν ήταν θετικοί ή όχι στον κορονοϊό. Να μην σας τα πολυλογώ, είχαμε ειδικά μια περίπτωση μιας κυρίας 98 ετών που το ξεπέρασε και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παρότι είχε και θέμα πνευμονίας για χρόνια, σοβαρή πνευμονία για χρόνια, παρόλα αυτό το ξεπέρασε. Και εκεί συζητήθηκε το θέμα και με γιατρούς και με το δικό της GP και με άλλους γιατρούς που επισκέπτονται, ότι ίσως αυτή η γενιά που έχει κάνει και άλλα εμβόλια έχει πολύ καλύτερη ανοχή στα εμβόλια. Και εμφανίζεται, ας πούμε, ο φόβος ο μεγάλος περισσότερο για το προσωπικό, ότι θα υπάρχει πρόβλημα αν δεν έχουν κάνει εμβόλιο της γρήπης κτλ. Που είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν κάνει εμβόλιο της γρήπης. Κατά τα άλλα, οι περιπτώσεις που έχουμε από το προσωπικό είναι αυτοί που θα το περάσουν πολύ έως τελείως ελαφρά, στους οποίους ζητάνε και πλάσμα, το NHS ζητάει και πλάσμα. Και υπάρχουν και κάποιες, ας το πούμε λίγο πιο σοβαρά, αλλά σαν βαριά γρήπη. Το ζητούμενο τώρα είναι ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση με το εμβόλιο. Ο κόσμος δεν θέλει να το κάνει. Και οι κάτοικοι το γυροκομείου και οι εργαζόμενοι, γιατί είναι κάτι καινούριο και μια καινούρια τεχνολογία, ας το πούμε, και είναι πάρα πολύ σύντομος ο χρόνος που βγήκε το εμβόλιο. Είναι το πιο σύντομο εμβόλιο. Και αν τέλος πάντων υπάρχει αυτή η τεχνολογία να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν φροντίσανε να βγάλουν ένα εμβόλιο και για τον καρκίνο, που είναι χρόνια αυτή η υπόθεση. Υπάρχει δηλαδή πολλά ερωτηματικά και πολύ θολό τοπίο για όλο αυτό.
Και από τη στιγμή που έχουμε δει άτομα που το έχουν περάσει, που το περάσανε στη χειρότερη περίπτωση σαν μια βαριά γρήπη, γιατί να βάλουν στον οργανισμό τους άνθρωποι ένα εμβόλιο, το οποίο δεν ξέρουν τι θα φέρει. Κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει. Τα side effects δεν τα ξέρει κανείς επί της ουσίας. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω από τη μεριά μου. Δεν ξέρω αν οι γιατροί έχουν κάτι να πούνε πάνω σε αυτό να απαντήσουν. Να μην σας κουράζω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τον λόγο. Ευχαριστούμε εμείς. Έχουν ζητήσει διάφοροι τον λόγο. Κύριε καθηγητά, μπορείτε να δώσετε μια γνώμη και να δώσουμε και τον λόγο. Δεν κάνει εντύπωση στην κυρία το ότι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν είναι οι γιατροί. Αυτό τι τους λέει, οι γιατροί έχουν αυτοκαταστροφικότητα? Ας προβληματιστεί ο κόσμος με αυτή μου την απάντηση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω κάτι. Δεν είμαστε τελικά πρώτοι στους εμβολιασμούς. Μας αφήσαν απ' έξω. Είναι ηλικιωμένοι. Δεν φτάνουν τα, τουλάχιστον εδώ τα όσα έχουν παραγγείλει. Δεν έχουν φέρει αρκετά εμβόλια και δεν είμαστε πλέον στην πρώτη προτεραιότητα. Βέβαια, βλέπουμε διακυμάνσεις κάθε μέρα. Και ήθελα να πω ότι η ευκαιρία κάτι άλλο, μια και αναφέραμε τον αριθμό των εμβολίων. Ένας εκπρόσωπος του NHS, νομίζω Stevens λέγεται, Sir Stevens, δεν θυμάμαι το πρώτο του όνομα, είπε ότι έχουμε περίπου 800.000, σχεδόν δύο δόσεις. Τα κουτιά αυτά της Pfizer, που είναι τα υγεία, που έχει αναθέσει σε μια ιταλική εταιρεία να τα μεταφέρει, έχουν μέσα 975 κουτιά εμβολίων. Να περιμένετε, είπε, ότι κάποια από αυτά, από τη στιγμή που θα τα βγάλουν μέχρι να γίνουν, θα μείνουν εκτός στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, κάποια θα καταστραφούν και θα έχουμε παράπλευρες απώλειες. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει το πλάνο και δεν ξέρουμε τελικά πού θα δοθεί η προτεραιότητα. Άλλα μας λένε, άλλα αλλάζουν μετά. Γιατί έλεγα πριν ότι δημιουργούνται συγχύσεις και ερωτηματικά και ο άνθρωπος. Κακό προέρωτος η κυρία που λέει αυτό. Αλλά με αυτά που ακούει πολλές φορές. Εντάξει, δεν λέω τώρα για το εμβόλιο του καρκίνου που δεν έχει βρεθεί τόσα χρόνια. Αλλά γενικότερα υπάρχουν τέτοια θέματα που δημιουργούν συγχύσεις και ο κόσμος δημιουργεί άλλες αντιπώσεις. Συγγνώμη, ήθελα να κάνω αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα και θέλετε να μιλήσετε. Βεβαίως θα μιλήσετε. Όλοι θα μιλήσουμε. Δώστε λίγο χρόνο. Τώρα, όπως είπα και νωρίτερα, θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στον πατέρα Χρυσόστομο Τύμπα, ο οποίος έχει διπλή ιδιότητα, και την θεολογική ιερατική και την ιατρική. Και ασχολείται με την ψυχανάλυση. Πατέρα Χρυσόστομε, καλώς όρισες. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Μία ερώτηση που μου εστάλει, ειδικά για σένα, είναι για τις περιπτώσεις ψυχογενών παθήσεων κατά τον εκκλεισμό μας στο lockdown. Αυτό είναι ένα στοιχείο από αυτά που μπορείς να αναφέρεις. Έχεις το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Ακούγομαι έτσι, γιατί μου έβγαλε ένα μήνυμα πριν ότι έχω ένα unstable connection. Ακούγεσαι πολύ καθαρά. Ελπίζω να είναι καθαρό από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ όλους τους, ιδιαίτερα τους γιατρούς που μίλησαν, διότι φωτίζουν και πολύ ωραία, έχουν ήδη φωτίσει πτυχές που ακόμα και οι ειδικοί δεν τις γνωρίζουν. Έχουν μιλήσει μέσα από την εμπειρία τους και εγώ προσωπικά έμαθα σήμερα πολλά πράγματα. Είμαι ομοιοπαθής με την προηγούμενη γιατρό που είπε ότι πέρασε το... Αν και εγώ έχω περάσει το COVID το Μάρτιο πάρα πολύ ελαφρά. Έχασα μάλιστα η έλλειψη της γεύσης και της όσφρησης δεν ήταν τότε ψηλά στην λίστα των συμπτωμάτων. Και διασταυρώνοντας είχα υποψία, τα συμπτώματα μου ήταν του γαστρεντερικού. Και μετά από δύο μήνες έκανα τέστα αντισωμάτων και έχω αντισώματα, οπότε κάπως είμαι καλυμμένος στην επαφή με τους ανθρώπους. Εγώ ήθελα να τονίσω μια... θα μιλήσω λίγο αργότερα για το όσο μπορώ πιο σύντομα για τις ψυχολογικές επιπτώσεις, αλλά ήθελα να θίξω μια άλλη πλευρά. Από την πλευρά της κοινωνικής ψυχολογίας, όπου έχω κάποια ειδικότητα, ότι όλη αυτή η ιστορία, εν μέσω του 21ου αιώνα, όπου ο άνθρωπος θέλει να μαθαίνει, μπορεί να μάθει, η διάχυση της πληροφορίας είναι τεράστια και οφείλουμε να μαθαίνουμε, αλίμονο αν δεν μαθαίνουμε, εδώ μαθαίνουμε να χειριζόμαστε υπολογιστές, ο καθένας ξέρει χίλια δύο πράγματα, όσο μάλλον για ένα τόσο κομβικό ζήτημα, έχει ο χειρισμός που έχει γίνει στη διαχείριση της πληροφορίας, κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτά είναι όχι μόνο τα επίσημα, αλλά και όλο το διαδίκτυο, θα μπορούσα να πω ότι χαρακτηρίζεται από μία έλλειψη εξορθολογισμού.
Τι εννοώ με αυτό? Όταν, για παράδειγμα, ενώ χωρίς να θέλω καθόλου να υποτιμήσω το κίνδυνο, απλώς μιλάω αναλύοντας ένα φαινόμενο, όταν, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το πόσοι θάνατοι υπάρχουν και ποιες αρρώστιες κυκλοφορούν. Και ξαφνικά όλα τα μέσα, με δραματικούς τόνους, με ιστερικά στοιχεία, κυρίως στην Ελλάδα, εδώ το BBC είναι πάρα πολύ καλύτερο, αλλά όσο παρακολουθώ στην Ελλάδα, συγγνώμη, βγάζω σπυριά μερικές φορές, για τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν και για τη δραματοποίηση μιας πληροφορίας, η οποία έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ψυχολογία του ανθρώπου. Και πολλές φορές, αντί να τον κάνει να είναι σόφρον και λογικός και να προσέχει, σου λέει για να τα λένε με τόσο δραματικό τρόπο και συνέχεια να μας λένε ποτέ δεν θα τελειώσει αυτή η ιστορία, ακόμα και αν βγει το εμβόλιο και θα περάσει κανένα χρόνος, ο άνθρωπος γίνεται δύσπιστος. Δηλαδή έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό που κάνει μια ιστερική μάνα, η οποία λέει στο παιδί της «φάε, φάε, 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 φάε» και ξαφνικά το παιδί λέει «δεν θέλω να φάω», γιατί το έχει πει με ένα λάθος τρόπο. Έχει γίνει μια, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω τι θα πούν οι άλλοι ειδικοί, ένα mismanagement σε όλη τη διαχείριση της κρίσης. Οι άνθρωποι έχουν φοβηθεί παραπάνω από ό,τι πρέπει. Φυσικά και θα πρέπει να τους ενημερώσουμε και θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Αλλά όταν χάσει κάποιος την ελευθερία του και χάσει, δηλαδή την ένομη ελευθερία του και χάσει και την καλή του ψυχολογία, τότε το ανοσοποιητικό σύστημα χάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη δύναμή του να διεξέλθει ένα κίνδυνο. Είναι κάτι ανάλογο που συμβαίνει και σε ένα πόλεμο. Κάποιος ανέφερε ότι έχουμε ένα πόλεμο. Αλλά τι έκανε το BBC στον πόλεμο? Έφερε τους καλύτερους επιστήμονες και το λίγο το κάνανε πολύ. Μία μικρή νίκη την κάνανε τεράστια. Μία μικρή ήττα τη λέγανε υποχώρηση. Και η ψυχολογία του λαού στάθηκε πολύ ψηλά. Οπότε έχουμε αμέσως πάρα πολλές ψυχολογικές επιπτώσεις. Έχουν ανεβεί, όχι μόνο λόγω ανεργίας, αλλά έχουν ανεβεί οι δείκτες χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα, όπως μετρούν τα λύματα, στα λύματα μετρούν τα στοιχεία, κάποια residues του κορονοϊού. Έτσι μετρούν και από κοκαίνη, μετρούν μορφίνη, μετρούν πάρα πολλά ναρκωτικά και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε οι άνθρωποι πιέζονται και δεν υπάρχει μια δηλαδή δεν εξορθολογίζεται αυτός ο κίνδυνος που περνάμε με άλλους κινδύνους. Καταλάβατε, ξαφνικά λέτε ότι okay, είχαμε 200, 500, 1000 νεκρούς σε 2-3 μήνες. Να ανοίξουμε τα στοιχεία και να δούμε ότι και το 2014 πέθαναν 4.200 άνθρωποι, αλλά δεν πέρασε ποτέ στα κανάλια αυτό. Οπότε ο άνθρωπος ξαφνικά, όταν δεν μαθαίνει για κάτι και ξαφνικά του λες μόνο ένα πράγμα, αυτό το mismanagement φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Και σταματώ εδώ. Επίσης, να προσθέσω από καθαρά επιστημονική άποψη, στατιστική, ότι δεν έγιναν τυχαίες δειγματοληψίες, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Αγγλία. Στην Αγγλία, σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν και τα στοιχεία ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά. Μια τυχαία δειγματοληψία, που είναι κάτι πιο ειδικό, οι γιατροί καταλαβαίνουν, αναδεικνύει την πραγματική, πραγματικό επιπολασμό και την πραγματική επίπτωση της νόσου σε τυχαίο χρόνο και σε τυχαίο δείγμα. Όταν, λοιπόν, ξέρει το νοσοκομείο 100 ανθρώπους που έχουν την νόσο και λέει ότι από τους 100 πέθαναν οι 2, η θνητότητα είναι 2%. Εάν όμως έκανε μια τυχαία δειγματοληψία και έβρισκε ότι ήταν 2.000 νοσούντες και όχι 100, η θνητότητα πέφτει στο 0,2%. Έτσι, λοιπόν, εδώ πάρα πολλοί επιστήμονες, όχι εγώ φυσικά, και εγώ τα διαβάζω, έχουν γύρει θέμα το πόσο καλή ενημέρωση είχαμε για αυτή την ιστορία. Δεν θα πάω καθόλου στη συνωμοσιολογία, είναι εναντίον των συνωμοσιολόγων, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ και το έλλειμμα της γνώσης, το οποίο μας έχουν, κάποιοι έχουν περάσει, δεν ξέρω αν ήταν σκόπιμο ή όχι, θα το δείξει η ιστορία αυτό. Και να καταλήξω ότι, όπως στην προηγούμενη κρίση, το ESM μίλησε
μετά από 10, 12, 15 χρόνια έβγαλε ένα, τέλος πάντων, ένα summary για την κρίση. Είπε ότι τελικά δόθηκε πιο μεγάλη σημασία στους αριθμούς παρά στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή να κρατηθεί το ΑΕΠ τόσο, το έλλειμμα τόσο, και ενώ οι άνθρωποι πέθαιναν. Έτσι και τώρα πιστεύω ότι όπου πολύ μεγαλύτερη προσοχή από μόνο στο εθνικό σύστημα υγείας, χωρίς αυτό να ενισχυθεί, και πολύ σημασία στις ψυχολογικές ανάγκες, στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό. Αυτό έχω καθέσει και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, πατέρα Ξόστομα, για τη συμμετοχή σου και για τον σοφό σου λόγο. Θα δώσουμε το λόγο ως εξής, σύμφωνα με τις με τα αιτήματα για να ρωτήσουν από τους αγαπητούς συνομιλητές, τον κύριο Κυριάκου, τον κύριο Ψαρό και τον κύριο Μπουχάγια, με αυτή τη σειρά. Καλησπέρα σας σε αυτούς που είμαστε απόψε, παρακολουθούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάθρηση. Εγώ θα ήθελα απλά σαν ένας απλός λαϊκός να μεταφέρω το κλίμα του απλού ανθρώπου, ο οποίος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του και νομίζω αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη του στον εμβολιασμό. Και δεν θέλω να θίξω τώρα ούτε τον ιατρικό κλάδο, ούτε απλά παρατηρώ την εμπλοκή των πολιτικών και κυβερνητικών σε θέματα ιατρικής υφής, που ήταν λιγάκι άτοπη. Επίσης, παρατηρώ τις παρεμβολές μεγάλων ιατρικών ανθρώπων όπως ο κύριος Φάουτσι, για παράδειγμα, έτσι, ο οποίος είπε ότι η δρομολόγηση του φαρμάκου στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε αφότου έγιναν κάποιες περικοπές στον τομέα. The corners were cut. Και νομίζω ότι αυτό είναι λιγάκι επικίνδυνο, διότι τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται ή από το MHRA που είναι εδώ στην Αγγλία, είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, νομίζω είναι λίγο πολύ τα ίδια. Τώρα, πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω αν ακούγουμε. Ακούγεστε πολύ καθαρά. Ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, πάνω από 30%, και έχω μιλήσει γύρω στα 50-60 άτομα και διαβάζω κιόλας, δεν θα ήθελε να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα κάνουν το εμβόλιο. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται το ρίσκο μη εμβολιασμού. Εντάξει, και νομίζω ο κύριος Σημειονίδης το χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε αυτό το πράγμα. Νιώθω λιγάκι, και μιλούσα με τους γονείς μου σήμερα, οι οποίοι είναι 71 και 76 χρονών, ζουν στα Σέρβια της Κοζάνης, απομονωμένοι σχετικά από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά παρά τα αυτά και οι ίδιοι δεν θα ήθελα να είναι σε αυτούς τους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν το εμβόλιο, γιατί υπάρχει αυτή ίσως από προσανατολισμός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Δερμιτζάκης, νομίζω ο γιατρός στη Γενέβη, αναφέρθηκε στην καθυστέρηση του εμβολιασμού μέχρι να πέσουν τα κρούσματα. Θα ήθελα να είμαι από τους πρώτους που θα έκανα το εμβόλιο, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν θυχθεί θέματα όπως είναι η γονιμότητα, για παράδειγμα. Το θέμα της γονιμότητας στο συγκεκριμένο εμβόλιο, νομίζω δεν έχει περάσει, και μπορεί να κάνω λάθος αυτό. Είναι μόνο βγάζω κάποια συμπεράσματα από αυτά τα οποία ακούω. Πώς μπορεί να αποφαθεί κάποιος ο οποίος έχει κάνει σε αυτούς που θα κάνουν το εμβόλιο, ότι δεν θα επηρεαστεί η γονιμότητά τους σε άνοιγμα χρόνου.
Και δεν μιλάω φυσικά για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, αλλά μιλάω για πιο νέους ανθρώπους. 20, 30, 40. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει κάποιος από τους γιατρούς να απαντήσει σε αυτό? Υπάρχει μια απάντηση που μπορεί να δοθεί? Γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό? Υπάρχει. Αυτό που ήθελα να πω με όλο το σεβασμό σε όλους είναι το εξής. Θα παρακαλούσα να μεταφερθείτε σε μία παράλληλη σκέψη μου. Εάν θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι, θα επιλέξετε τον κατάλληλο μηχανικό, τον οποίο του έχετε εμπιστοσύνη, και δεν, αφού τον επιλέξετε και αρχίσει και χτίζει, δεν θα πάτε από κοντά για να του πείτε γιατί το κάνεις αυτό, να το κάνεις διαφορετικά, να κάνεις αυτό σου λέω εγώ, και αν ο μηχανικός έχει αντίθετη άποψη, εσείς να κάνετε και να επιφυλάσσετε και να λέτε εγώ έχω ακούσει άλλα κτλ. Και ναι, μεν το παράδειγμα που σας φέρνω αφορά μία άψυχη ενέργεια χωρίς συνέπειες. Ενώ εν προκειμένου εδώ μιλάμε για ενέργειες οι οποίες μπορεί να έχουν συνέπειες, οι οποίες είναι, πώς να το πούμε, απρόβλεπτες. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Γιατί αν κάποιος νοσήσει από κάποιον ο οποίος είναι φορέας και θα περάσει όπως αρκετή ασυμπτωματική διλίμωξη και γίνει αυτός άθελά του η αιτία να πεθάνουν κάποιοι άνθρωποι, ποιος θα βρεθεί να του το πει αυτό? Πείτε μου, ποιος? Πώς εσείς ξέρετε που δεν είστε γιατρός τι κίνδυνο να μεταφέρετε ιό έχετε? Δεν το ξέρετε. Άρα αρκεστείτε στους ειδικούς. Θα απαντήσω και σε δύο ερωτήματα που έχουν τεθεί. Πρώτον, για το θέμα της γονιμότητας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το θέμα της γονιμότητας. Γιατί να έχει προκύψει αυτό το ερώτημα? Το εμβόλιο στοχεύει στο να διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα. Μα γιατί να επηρεάσει τη γονιμότητα? Δεν έχει κανένα λόγο. Τώρα προσέξτε, εάν κάποιος που θα δεχτεί τον εμβολιασμό έχει κάποια προδιάθεση ενδεχομένως να κάνει μέσω αυτοάνωσης διαταραχής μία υστέρηση της γονιμότητας, δεν θα φταίει το εμβόλιο. Απλά το εμβόλιο μπορεί να το φέρει στο προσκήνιο λίγο πιο νωρίς. Αλλά αυτό που αναφέρεστε, αναφερόμαστε σε μία πιθανότητα που είναι της τάξης όχι της 100, αλλά της χιλίης, για να μην σας πω των 10.000, μία στις 10.000. Το εύρος αυτής της ανεπιθύμητης ενεργίας είναι μεταξύ 1 στα 10.000 και 1 στα 1.000. Αν λοιπόν αυτά τα βάλετε σε μία ζυγαριά, δεν υπάρχει περίπτωση η ζυγαριά να κλείνει στο να μην κάνετε το εμβόλιο. Και θα απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα που τέθηκε από την κυρία, δεν συγκράτησα το όνομά της, που είπε μία επιφύλαξη και λέει και γιατί δεν κάνουν εμβόλιο για τον καρκίνο. Και ποιος σας είπε ότι δεν κάνουν εμβόλιο για τον καρκίνο? Τι είναι τα CAR T-cells? Εμβόλιο για καρκίνο είναι. Μόνο που τα CAR T-cells έχουν 350.000 εφαρμογή. Δεν έχουν 20 ευρώ. Και μόνο που τα CAR T-cells αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένη πάθηση που θέλει να γυμναστεί το ανοσοποιητικό σύστημα εναντίον του καρκίνου. Και όχι εναντίον ενός εξωγενούς βλαπτικού παράγοντα. Στη μία περίπτωση μιλάμε για ιδιαίτερη εκγύμναση που αφορά έναν άνθρωπο και στην άλλη περίπτωση μιλάμε για την ανοσοποίηση για έναν ιό που αφορά όλο τον κόσμο, δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Άρα όποιος δεν τα γνωρίζει αυτά κάνει, να μου επιτρέψετε και δεν θέλω να γίνομαι δυσάρεστος, κάνει αφελείς συσχετήσεις με μεγάλη αφέλεια. Χωρίς να γνωρίζει η κυρία τι θα πει ανοσία για τον καρκίνο, το μεταφέρει στην ανοσία έναντι του εμβολίου. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Εδώ, συγγνώμη κύριε Σημεωνίδη που επεμβαίνω και δεν θα με ακρηγορήσω, 30 δευτερόλεπτα αν μου επιτρέπετε πάτερ Σαλαπάτα. Υπάρχουν κάποια ευτράπελα στην αγγλική κοινωνία για το συγκεκριμένο ιό, ο οποίος ισχυρίζονται πολύ ότι η κυβέρνηση έχει βάλει κάποια μέτρα, όπως ξέρετε, πιθανόν να γνωρίζετε ότι εάν μέχρι 15 άτομα μπορεί να πάνε σε κάποιο γάμο, μέχρι 30 σε κηδεία. Τα νούμερα δηλαδή είναι λίγο σχετικά και σκέφτεται ο απλός άνθρωπος. Καλά, ο ιός ξέρει να μετράει τα νούμερα και να διαφοροποιεί μεταξύ ενός γάμου και μιας κηδείας ή τα 6 άτομα τα οποία επιτρέπεται να συναθρίζονται παραπάνω από 6 άτομα θα μολυνθούν και μέχρι 6 δεν θα μολυνθούν. Είναι κάποια έτσι, η λογική του παραλόγου
Αναφορικά με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, έχει λάβει η αγγλική κυβέρνηση ευρωκειμένου, γιατί ζούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ή κάποιος μπορεί να πάει σε ένα μπαρ, ας πούμε, μέχρι τις 10 και δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήμουνα σε ένα καφέ τις προάλλες, αυτοί οι οποίοι σέρβιρε το προσωπικό φορούσε μάσκες. Αυτοί οι οποίοι ήταν καθισμένοι και ήταν μέσα δεν φορούσαν μάσκες. Αυτοί οι οποίοι στέκονταν για να πάρουν τον καφέ τους και να φύγουν φορούσαν μάσκες. Πέφτουμε σε αντίφαση συνεχώς στην καθημερινότητά μας. Και αυτή η μαζική επιβολή του να κάνουμε το εμβόλιο είναι σαν να σου περνάει ένα κοτόπουλο μέσα από το λαιμό σου, ας πούμε, και να σου λένε όχι, θα πρέπει να το κάνεις το εμβόλιο. Εκεί είναι που υπάρχει αυτή ο κόσμος αντιδράει. Καταλάβατε. Ωραία, και δεν ευχαριστούμε. Είμαι ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Ψαρός, ο κύριος Μπουχάγερ και ο κύριος Μητρόπουλος. Με τη σειρά αυτή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν μιλήσει. Εγώ θα μπορούσα να προχωρήσω τη συζήτησή μας όσον αφορά την εκπαίδευση. Θα μπορούσα να μιλήσω για τα κοινωνικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός και πόσο πολύ έχουμε προχωρήσει όντας ένας deputy head σε ένα σχολείο. Θα μπορούσα να μιλήσω για τα προβλήματα στις περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας τα οποία έχουν χαμηλό, αν θέλετε, βιωτικό επίπεδο και τι προβλήματα δημιουργούν. Θα μπορούσα να πω για το τι κάνουν τα σχολεία αυτή τη στιγμή και οι μαθητές και οι καθηγητές, ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνεχίζουν να φοράνε τη μάσκα τους και να έχουν την απαραίτητη ενημέρωση, αν θέλετε, την οποία θα πρέπει να έχουν, αλλά θα ήθελα να πάω πίσω στην αρχική ομιλήτρια. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο εξέθεσε ως GP ήταν πραγματικά σωστό. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία είναι η έλλειψη ενημέρωσης αυτή τη στιγμή. Το έχουμε ανά τον κόσμο, αλλά το έχουμε και στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να πιστεί να κάνει το εμβόλιο, όσο και αν λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να το κάνει επειδή οι γιατροί θα εμβολιαστούν, επειδή όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός θα εμβολιαστεί. Πιστεύω ότι ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι ακριβώς είναι αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο, ποιες είναι οι παρενέργειες οι οποίες δημιουργεί, πού βρισκόμαστε και να έρθει ενημέρωση. Ο πατέρας Χριστόφορος, πιστεύω, είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η ενημέρωση είναι αυτό που χρειαζόμαστε όλοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το να συζητάμε και να λέμε ότι υπάρχει μια περίπτωση που πιστεύω και ο Σημερονίδης το ανέφερε, να αν κάτι πάει στραβά να είναι ένας στους χίλιους, μιλάμε για εκατομμύρια κόσμου ο οποίος θα εμβολιαστεί. Ένας στους χίλιους είναι πολύ μεγάλος αριθμός, ώστε να έχουμε πρόβλημα και να χάνουμε ανθρώπους εξαιτίας του εμβολιασμού για μένα. Μπορεί να ακούγεται μικρό το νούμερο, αλλά το νούμερο είναι τεράστιο όταν αρχίζουμε και βλέπουμε τον αριθμό στον πληθυσμό της ανθρωπότητας. Αυτό που ζητάμε, πιστεύω, είναι ενημέρωση και η Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον δεν μας έχει δώσει αυτή την ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε τι ακριβώς παρέχεται μέσα σε ένα εμβόλιο ή σε οτιδήποτε φάρμακο παίρνουμε. Γιατί πολύ καλά όλοι μας ξέρουμε και οι GP οι οποίοι υπάρχουν εδώ πέρα, οι ομιλητές, θα μπορούσαν να μας το πούν αυτό. Οπότε δεν βλέπουμε τα χαρτιά τα οποία συνοδεύουν ένα φάρμακο στη Μεγάλη Βρετανία με τον τρόπο τον οποίο παίρνουμε τα φάρμακα. Και θα μπορούσα να πω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια κάτι γίνεται, αλλά στο παρελθόν δεν τα βλέπαμε ποτέ. Ποτέ δεν ξέραμε τις παρενέργειες. Πάντοτε βασιζόμαστε στο τι θα μας πει ο γιατρός. Και τελικά όταν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, πηγαίνουμε πίσω στο GP μας και πολλές φορές μας κοιτάνε καλά-καλά λέγοντας αυτό δεν νομίζουμε ότι θα είναι η παρενέργεια η οποία βρίσκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό νομίζω ότι ζητάει ο κόσμος και πιστεύω ότι και στην Ελλάδα θα είναι το ίδιο. Εάν βγαίνανε πραγματικά η κυβέρνηση και μας έλεγε αναλυτικά ποια είναι τα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχει το συγκεκριμένο εμβόλιο, το κάθε ένα από τα εμβόλια, ποιες είναι οι παρενέργειες τις οποίες μπορεί να έχει,
Εάν οι GP στη Μεγάλη Βρετανία, γενικής ιατρικής γιατροί, θα μπορούσαν να μας πούν όλες αυτές τις πληροφορίες, πιστεύω θα ήταν πολύ πιο εύκολο για όλους μας να πάρουμε τις αποφάσεις μας και να κάνουμε τον εμβολιασμό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν θέλει να κάνει τον εμβολιασμό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός αυτών οι οποίοι είναι τελικά αντιδραστικοί. Είναι αυτό που ακούμε στις τηλεοράσεις, επειδή είναι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν. Αλλά ο αριθμός αυτών των ανθρώπων είναι τελικά σε ποσοστό ελάχιστος. Η ουσία είναι ότι όλοι θέλουμε να εμβολιαστούμε, αλλά θέλουμε να γνωρίζουμε κιόλας τι είναι αυτό το οποίο θα βάλουμε μέσα στον οργανισμό μας και ποιες είναι οι παρενέργειές του. Αυτό πιστεύω είναι το πρόβλημα το οποίο τέθηκε από την ομιλήτρια, την πρωταρχική. Πιστεύω Κική το όνομα της, συγγνώμη δεν το συγκράτησα. Και αυτό είναι που πιστεύω θέλουμε όλοι. Και θα σταματήσω εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μανώλη. Θα πρέπει να κάνουμε μία συνάντηση που θα την αφιερώσουμε στα θέματα της εκπαίδευσης εν μέσω της πανδημίας και θα είσαι πρωταγωνιστής εκεί. Ως υποδιευθυντής σε μεγάλο σχολείο του Bristol, σε συγχαίρουμε για την πρόοδό σου και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Ευχαριστώ πολύ και θα το ήθελα πάρα πολύ. Βεβαίως, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κωνσταντής Μπουχάλια. Εγώ θέλω να πω τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, το να γνωρίσουμε πράγματα και να τα καταγράψουμε είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να φτιαχτεί και ένα αρχείο της νόσου, να καταγράψουμε τις δόσεις, τα ενδιάμεσα, τι συνέβη, μετά από τις δόσεις αυτές που θα πρέπει να γίνουν κάποια μοριακά τεστ, ανά κάποια τακτά χρονικά διαστήματα, ποια θα είναι αυτά. Έχουμε τίτλο αντισωμάτων, πόσο υψηλός, πόσο αποδοτικός. Να έρθει το κράτος μετά από χι μήνες και να πει: ωραία, στους πρώτους 6 μήνες του εμβολιασμού έχω αυτά τα αποτελέσματα, για να ξέρει και τι να βελτιώσει. Δεν είναι τυχαία αυτά που λέμε. Θέλουμε επίσημη, σωστή ενημέρωση και καταγραφή για να είμαστε καλύτεροι και αποδοτικότεροι προς όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει, όπως είπαμε, ο Κωνσταντής Μπουχάγερ και αμέσως μετά καθηγητής Ιωάννης Ιερόπουλος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Εάν μπορώ να κάνω τρεις ερωτήσεις. Η κυρία Σονίδου, σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας, για την ενημέρωσή σας. Είναι κάτι που πράγματι χρειάζεται. Είπατε, χαίρομαι ότι άκουσα ότι πιστεύετε ότι οι επιστήμονες σας πείθουν, διότι τα παρακολουθείτε πολύ πιο καλά και με τις δικές σας τις γνώσεις. Και λίγο πιο κάτω είπατε ότι μία πνευμολόγος είπε δεν θα έκανε καθόλου αυτό το εμβόλιο κάτω από αυτές τις περιστάσεις. Άρα, εσείς που τα παρακολουθείτε αυτό, κάτω από ποιες περιστάσεις πιστεύετε ότι αυτή η πνευμολόγος θα έκανε το εμβόλιο. Στον κύριο Σημεωνίδη, είπατε ότι η μοναδική μεταδικότητα, μιλήσατε γι' αυτό, ότι απλά μιλώντας, αγγίζοντας κάτι, μπορεί να μεταδοθεί αυτός ο ιός, μιλώντας μόνο. Γεια σου, καλημέρα, πώς είσαι, τσακ. Τον κόλλησε στον άλλον. Και τον κύριο Κωνσταντίνου δώσατε κάτι στοιχεία για τους θανάτους και όλα αυτά. Διάβασα ένα άρθρο στην Telegraph και έμαθα μία καινούρια λέξη. Nosocomial infections, νοσοκομικές μολύνσεις. Και εκεί πέρα έλεγε ότι 17 με 25% των μολύνσεων στα νοσοκομεία προέρχονται από το νοσοκομείο. Δηλαδή, στα 100 άτομα που θα έχουν τον ιό, τον κορονοϊό στο νοσοκομείο, 75 με 80 πήγαν στο νοσοκομείο λόγω κορονοϊού, ενώ τα άλλα άτομα δεν δείχνει για ποιο λόγο μπήκαν στο νοσοκομείο, άρα κατά την έρευνα της Telegraph, αυτό σημαίνει ότι κόλλησαν τον ιό μέσα στο νοσοκομείο, πήγαν για άλλες. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι ανησυχεί τα άτομα να πάνε στο accident and emergency και όλα αυτά. Αυτό, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς να ακούσουμε σύντομες απαντήσεις, γιατί έχουμε αρκετούς που θέλουν να ρωτήσουν.
Σύντομες ναι. απαντήσεις από τους ερωτηθέντες. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα να πω για τη συγκεκριμένη πνευμονολόγο. Είπε ότι ο τρόπος που δόθηκε η έγκριση και η ταχύτητα που κηρύχθηκαν κάποιες διαδικασίες δεν τις ενέπνευσαν εμπιστοσύνη. Δεν θα ήταν εντελώς αρνητική στο να κάνει ποτέ το εμβόλιο, αλλά για το συγκεκριμένο και για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν δεν έχει πιστεί, γιατί υπάρχει και ένα άλλο πολιτικό παρασκήνιο που πολλούς γιατρούς τους απασχολεί αυτό. Αυτή ήταν ουσιαστικά η δήλωσή της. Ο κύριος Σημανίδης. Βγάλετε τη σήγαση, παρακαλώ. Βγάλετε τη σήγαση. Συγγνώμη. Σε συνέχεια αυτού που είπε η συνάδελφος, θα ήθελα να πω ότι βεβαίως όλοι αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν ότι η εφαρμογή αυτού του εμβολίου δεν προλαβαίνει να ακολουθήσει τη διαδικασία που θα ήταν, που θα απαιτεί το σε ένα κλασικό εμβόλιο, σε μια περίπτωση που έβγαινε για μια νόσο που δεν είχε τέτοια πανδημία και δεν διαπαγκόσμια κατανομή. Αυτό νομίζω όλοι πρέπει να το καταλαβαίνουν και στα πλαίσια αυτά είναι εύλογο κάποια ρίσκα μικρά να παίρνονται. Επαναλαμβάνω για να δώσω απάντηση το παράδειγμα της ζυγαριάς. Εάν βάλετε στη μία μέρη της πλάστης, στο ένα μέρος της πλάστικας, τους κινδύνους από το εμβόλιο και στην άλλη τα ωφέλη, δεν έχουν μέτρο σύγκριση. Δεν υπάρχει μέτρο. Δεν υπάρχει περίπτωση η πλάστικα να κλείνει ποτέ υπέρ του να μην εμβολιαστεί κάποιος. Αυτό σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια και προσέξτε πάλι, προσέξτε να προσέξουμε όλοι, δεν απευθύνομαι διδασκαλικά στους συνανθρώπους μου, να προσέξουμε όλοι, γιατί μπορεί μία λάθος απόφαση να έχει τραγικές συνέπειες, όπως το ομολογούν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αρνητές της μάσκας, αρνητές του ΕΕ και κλαίνε συντετριμένοι. Κλαίνε, αυτά δεν τα ακούτε. Τα ακούμε εμείς. Και λένε τι βλάκας που ήμουνα, τι έκανα, κατάστρεψα τον πατέρα μου, τι έπαθα. Εύχομαι να μην τα ακούσετε. Δημήτρη. Εγώ το ένιωσα στο πρώτο κύμα ότι υπήρχαν δύο παράλληλοι κόσμοι. Ένας ήταν ο κόσμος των γιατρών και των νοσοκομείων που έβλεπε την πραγματικότητα και ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος του public, το κοινό, που δεν αντιλαμβανόταν, τουλάχιστον εδώ στην Αγγλία. Η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική στην Αγγλία από ό,τι στην Ελλάδα όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού. Και μάλιστα εγώ ήμουν πολύ περήφανος για την χώρα καταγωγής μου που ευθύς εξ αρχής πήρε τις αποφάσεις που πήρε. Δηλαδή η προστασία της δημόσιας υγείας με όποιο κόστος οικονομικό. Εδώ ήταν διαφορετικό η προσέγγιση και πραγματικά, κατά τη γνώμη πολλών, όχι δικών μου, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα στο πρώτο κύμα. Είναι γεγονός ότι ναι, πολλές λοιμώξεις γίνανε στα νοσοκομεία, αλλά αυτό ήταν κυρίως στο πρώτο κύμα, όπου δεν ξέραμε τι γινόταν και δυστυχώς δεν πήραμε και τα μαθήματά μας από ό,τι γινόταν στην Ιταλία. Ναι, ενημέρωση. Έχουν δίκιο και καταλαβαίνω τους συνομιλητές μας ότι θέλουν περισσότερη ενημέρωση που εμείς την έχουμε οι γιατροί και το public δεν την έχει. Εάν αυτό που έχει σημασία σε μια πανδημία, έτσι, είναι να μειώσουμε τη διασπορά και η διασπορά, ναι, θα μειωθεί. Όσο μικρότερες είναι οι μαζόξεις, τόσο μειώνεται και η διασπορά. Έχουν υπάρξει, όταν έχουμε σε μια μαζική κλίμακα χιλιάδες και εκατομμύρια μολύνσεων, μπορεί το ποσοστό να είναι μικρό όσον αφορά τη θνητότητα ή την οσιρότητα. Όμως, λόγω των μαζικών εμολύνσεων, ένας μαζικός αριθμός ανθρώπων θα πάει στα νοσοκομεία. Και αυτό, δυστυχώς, δεν είναι μόνο οι ασθενείς που νοσούν από COVID και θα πάνε στα νοσοκομεία. Είναι ότι, τουλάχιστον εδώ στην Αγγλία, τα νοσοκομεία δεν είχαν το capacity να αντιμετωπίσουν εμφράγματα, να αντιμετωπίσουν τους καρκίνους. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μαζικό αριθμό μολύνσεων, το σύστημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κανένα σύστημα παγκοσμίως δεν είναι οργανωμένο έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια πανδημία. Άρα, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η μείωση της διασποράς με οποιοδήποτε κόστος. Τι να κάνουμε, δυστυχώς, με τις ελευθερίες μας, ναι, έτσι είναι. Έως ότου η παγκόσμια κοινότητα θα βρει τα εμβόλια που φαίνεται να τα βρίσκει, θα βρει τις άλλες φαρμακευτικές θεραπείες. Αυτή είναι η εμπειρία η δικιά μου και η γνώση που θέλω να μεταφέρω σε κάποιους συνομιλητές που είναι δύσπιστοι και το καταλαβαίνω. Όλοι έχουμε μια μικρή δυσπιστία μέσα μας. Στην τελική,
πρέπει να εμπιστευτούμε κάποιους ανθρώπους. Ποιους θα εμπιστευτούμε, το χτίστη που θα μας πει για την ιατρική ή τους γιατρούς. Και εν πάση περιπτώσει, δεν λέω να εμπιστευτείτε εμένα που είμαι ο γιατρός της γειτονιάς ή την πνευμονολόγο που είναι μια μεμονωμένη γιατρός. Να εμπιστευτούμε την ομάδα των ειδικών που αν μη τι άλλο, π.χ. Στην Ελλάδα είναι τόσοι μαζί ειδικοί που παίρνουν τις αποφάσεις, θα βασιστούν στην απόφαση του ευρωπαϊκού οργανισμού που θα λάβει την απόφαση εάν το εμβόλιο είναι ασφαλές ή όχι. Στην τελική κάποιον πρέπει να εμπιστευτούμε. Και τελειώνοντας, γιατί και η Νατάσα μου κάνει έτσι, θέλει να μιλήσει, δεν ξέρουμε τις επιπλοκές που θα έχει το εμβολιασμός μετά από 5 χρόνια, πώς να το ξέρουμε. Δηλαδή, εντάξει, κάποιες απαντήσεις δεν υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά. Εκατομμύρια θάνατοι, να φρακάρει το υγειονομικό σύστημα, να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τους καρκίνους, από τη μία. Να γίνει το εμβόλιο που ενδεχομένως να μας απαλλάξει από όλο αυτό το κακό που μας βρήκε. Ή κάποιες επιπλοκές ενδεχομένως που θα γίνουν μετά από, δεν ξέρω, 5 χρόνια. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Λοιπόν, η κύρια ομιλήτριά μας, η κυρία Κική Σονίδου, μας λέγει ότι θα χρειαστεί να αποχωρήσει. Μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή. Εμείς είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία της, για την προσφορά της, για την υγεία της, για τον ευγενέστατο και γλυκύτατο τρόπο της που αντιμετώπισε όλους μας εδώ, που είμαστε έτσι πολύ μέσα σε μια αγωνία και μια βεβαιότητα, μια μεγάλη ανησυχία. Ευχαριστούμε πολύ για την ειρωνία σου, για την προσφορά σου. Και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας ως ομιλήτρια. Πάντα θα είσαι προσκεκτημένη στις συναντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Χάρηκα που σας ξαναείδα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μπορείς να μείνεις όσο θέλεις. Συνεχίζουμε εμείς. Έχει ζητήσει από ώρα το λόγο ο κύριος Δημήτρης Μητρόπουλος, εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη Θεσσαλονίκη. Του δίνω αμέσως τώρα το λόγο. Αμέσως μετά ο κύριος Ιερόπουλος που είπα προηγουμένως και επίσης και ο πατήρ Χρυσόστομος ακολουθεί μετά. Δημήτρης Μητρόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Ακούγομαι, πατέρα Αναστάση. Βεβαίως. Ωραία. Καταρχήν θέλω να πω ότι άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τους γιατρούς, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θεωρώ και ενισχύω την άποψη του κύριου Σημεωνίδη. Αυτή τη στιγμή μιλούν οι γιατροί. Όταν θέλουμε να χτίσουμε ένα κτίριο, θα πάμε στους οικοδόμους, στους αρχιτέκτονες και στους πολιτικούς μηχανικούς. Όταν έχουμε προβλήματα στην οικονομία, θα πάμε στους οικονομολόγους. Αν έχουμε προβλήματα στη θάλασσα, στους καπετάνιους, και αν έχουμε στην παιδεία, θα πάμε στους εκπαιδευτικούς και πάει λέγοντας. Τώρα λοιπόν έχουμε πρόβλημα στην υγεία του πληθυσμού, άρα θα μιλήσουμε και θα εμπιστευτούμε τους γιατρούς. Αν όχι, είναι η έκφραση που χρησιμοποιώ στη ζωή μου, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα και να πάρει και τα κλειδιά μαζί του. Μην τυχόν και την ξανανοίξουν ποτέ. Λοιπόν, δεν θα κρίνω τους γιατρούς εγώ, θα τους κρίνω όμως ως εισηγητές. Ακούμε τους γιατρούς, αλλά συγχρόνως και οι γιατροί έχουν την υποχρέωση να κρατούν το λόγο τους και να προσέχουν τι λένε, γιατί δημιουργούν πανικό στον πληθυσμό. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ο πανικός θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ίσως και εδώ χρειαζόταν η πολιτική παρέμβαση, στην οποία αναφέρθηκε πρώτα η κυρία Σονίδου, καλά λέω το επώνυμό της φαντάζομαι, όπου η πολιτική ενδεχομένως, σε σχέση με τους γιατρούς, να έχουν τον τρόπο να κρατήσουν λίγο τον πληθυσμό από έναν μεγάλο πανικό που μπορεί να προκαλέσει ένας γιατρός που επικοινωνιακά δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά. Είπα ενδεχομένως. Και παίρνω βήμα από τη δική μας επιτροπή εδώ, των λοιμοξιολόγων και των γιατρών, όπου ο καθένας από αυτούς δυστυχώς βγήκε και είπε από μία άποψη. Και μάλιστα, επειδή οι απόψεις τους πολλές φορές δίστανται μέσα στις επιτροπές, έλεγαν διαφορετικά πράγματα στα κανάλια. Εγώ θα τους ήθελα να τους έχουν κλείσει σε κάποιο χώρο και να μιλάει μόνο ένας. Διότι αν μιλάνε πολλοί και δεν κρατούν μια ουδέτερη στάση σε πολλά θέματα, δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Δηλώνω λοιπόν σημεωνιδικός σε αυτά που θέλω να πω. Έτσι το είπα γιατί μου άρεσε η ουδετερότητα που κράτησε. Εδώ στην Ελλάδα να πω, έχω κρατήσει σημειώσεις με αυτά που άκουσα.
το εμβόλιο κοντεύουν να το βγάλουν άχρηστο πριν ακόμα εμφανιστεί. Ποιοι? Αυτοί οι λίγοι. Αυτοί οι οποίοι, δεν μιλώ με εκνευρισμό, προσπαθώ να σας μεταφέρω το τι νιώθω, αυτοί οι λίγοι οι οποίοι έχουν μάθει στη ζωή τους να λένε το αντίθετο από αυτό που τέλος πάντων προσπαθούμε να... οι επιστήμονες, όχι εγώ, τι μου δουλειά έχω εγώ, είναι οι λεγόμενοι, τους είπε η κυρία Σονίδου, οι αρνητές της μάσκας. Λοιπόν, άρα θα πρέπει και οι γιατροί να προσέχουν καλά τι δηλώνουν κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί τώρα είναι οι πρωταγωνιστές. Οι υπόλοιποι μούγκα. Πραγματικά πρέπει να κάνουμε μούγκα. Όχι η επιτυχία της Ελλάδος, ποια ήταν τους πρώτους μήνες, και το λέω στον κύριο Δημήτρη αυτό, νομίζω, ο κύριος Δημήτρης, ποια ήταν η επιτυχία. Έβαλαν τους γιατρούς μπροστά και οι πολιτικοί κάθισαν πίσω. Σε αυτό δίνω συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό της χώρας. Που δεν είμαι, δεν θέλω να δηλώσω τις πολιτικές μου πεποιθήσεις, αλλά του δίνω συγχαρητήρια. Γιατί έβαλε τους γιατρούς μπροστά. Αυτό έπρεπε να κάνει. Πολύ σωστή κίνηση. Η δυσπιστία που υπάρχει για τα εμβόλια. Μα να μας θυμίσουν οι γιατροί. Τόσα χρόνια, τόσες ασθένειες που έχουν περάσει, όταν εμφανίστηκαν τα εμβόλια, δεν τα έκανε ο πληθυσμός. Δεν υπήρχαν και τότε κάποιοι δύσπιστοι. Οι δύσπιστοι όμως δεν ζουν για να τους ρωτήσουμε γιατί ήταν δύσπιστοι και δεν τα έκαναν. Η κυρία Σονίδου, κατά την άποψή μου, έκανε ένα λάθος. Μου μετέφερε τη γνώμη μιας πνευμονιολόγου, αν δεν κάνω λάθος, η οποία της είπε τι. Της είπε κάτι, γιατί ήθελε να δείξει ότι να, με ενόχλησε το ότι η πολιτεία δεν με ενημέρωσε. Και της το είπε, της λέω, να, μια και δεν έχω ενημέρωση, ένα τέτοιο εμβόλιο δεν το κάνω. Ο γιατρός στο γιατρό επιτρέπεται να το πει αυτό. Ο γιατρός στον πληθυσμό δεν επιτρέπεται να το πει αυτό, διότι ο γιατρός διαμορφώνει άποψη για το εμβόλιο αυτή τη στιγμή. Αν έφευγα χωρίς να σκεφτώ, αυτή τη στιγμή έπρεπε να πω. Ο κύριος Σημεωνίδης μου είπε να κάνω το εμβόλιο και η κυρία Σονίδου μου είπε να μην το κάνω. Αυτό είναι λάθος. Πάμε τώρα. Δεν είπε αυτό εκεί, εκεί βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν είπε όχι. Αυτό εκεί. Ναι, ναι, το είπε. Δυστυχώς δεν είναι εδώ για να απαντήσει, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να πω ναι, κάτι. Ναι, καταλαβαίνω, πατέρα Αναστάση, αλλά το είπε η πνευμονιολόγος και μετέφερε το λόγο τη πνευμονιολόγου. Ήταν για μένα είναι υπερβολικό αυτό. Όχι, λοιπόν, μιλήσαμε. Συγγνώμη, αλλά δεν είπε κάτι τέτοιο καθόλου. Όχι. Πρέπει να το. Να το πούμε αυτό καθαρά, συγγνώμη που παίρνω το λόγο, αλλά είπε ότι στο σημείο που είχε πρόβλημα δεν ήταν ακριβώς ότι δεν θα έκανε το εμβόλιο, ήταν ο τρόπος με τον οποίο η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει αυτό το εμβόλιο τόσο πολύ γρήγορα, χωρίς να έχει κοιτάξει όλες τις λεωφόρους τις οποίες θα έπρεπε να είχε δει για να αποφασίσει κάτι τέτοιο. Συγγνώμη ναι, που δεν έβη. Πώς μεταφέρεται και σε εμένα. Ας αφήσουμε εκεί, ας προχωρήσουμε παραπέρα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δημήτρη, ναι, ναι, συνεχίζω, γιατί θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Προφανώς... Σύντομα, γιατί το χρόνο μας στενεύει πολύ. Σύντομα. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για το κλείσιμο των εκκλησιών. Εγώ τι θα έλεγα για το κλείσιμο των σχολείων. Και τα δύο άσχημα είναι. Την κοινωνία εδώ, εντάξει, μπορεί να την έχουν μπερδέψει αρκετά, αλλά και παντού αυτό έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει τίποτα διαφορετικό. Η κοινωνία έχει μπερδευτεί. Και ολοκληρώνω αυτό που ήθελα να πω και να προβληματίσω τους γιατρούς. Εγώ είχα μάθει ότι δύσκολα οι ασθενείς βγαίνουν από τις ΜΕΘ. Όποιος μπαίνει εκεί μέσα, μάλλον βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Στην Ελλάδα, ήδη πάνω από το 50% των ανθρώπων που μπήκαν στις ΜΕΘ έχουν ήδη βγει. Ήδη. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κλίμα, υπάρχει και μια αισιόδοξη νότα πάνω στο τι δύναμη έχει αυτός ο ιός. Λοιπόν, τώρα τι προβλήματα θα αφήσει, αυτό θα το δούμε αργότερα. Θα πρέπει να περάσει ένας μεγάλος χρόνος για να τα δούμε αυτά. Τέλος, για τη σύζυγο του Δημήτρη, την καρδιολόγο, δεν συγκράτησα το όνομά της, έχω να της πω ότι η παιδεία ξεκινά από την οικογένεια. Η παιδεία δεν είναι το σχολείο, η παιδεία είναι η οικογένεια. Αν η δική της οικογένεια
στέκεται στα πόδια της, γιατί ξέρει τι πρέπει να δώσει στα παιδιά της. Αυτό είναι το α και το ω της ζωής. Έρχεται και το σχολείο και προσθέτει κάτι. Αλλά από την οικογένεια ξεκινάνε τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά. Η Θεσσαλονίκη νοσεί. Ναι, ναι. Και είναι πόνος για όλους μας που παρακολουθούμε τα νέα και τα γεγονότα που μας έρχονται από εκεί. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε να καλυτερεύσει η κατάσταση το συντομότερο δυνατό. Λοιπόν, το λόγο έχει ο καθηγητής Ιωάννης Ιερόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αγγλίας και πρόεδρος της κοινότητάς μας στο Bristol. Ευχαριστώ πολύ, πατήρ Αναστάση, και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους ομιλητές. Πολύ ενδιαφέρουσα η διάλεξη απόψε και απολογούμε διότι για κάποιο χρονικό διάστημα απουσίασα και έχασα όταν μιλούσε ο κ. Κωνσταντίνου. Ήθελα εγώ απλώς να κάνω κάποια σχόλια χωρίς να μακρηγορήσω. Το θέμα της ενημέρωσης είναι πράγματι αυτό που από ό,τι φαίνεται καίγει τον κόσμο, διότι θέλει ο κόσμος να ξέρει. Δυστυχώς όμως υπάρχει και το θέμα της παραπληροφόρησης, που αυτή τη στιγμή και με το διαδίκτυο ο κόσμος συγχύζεται, διότι διαβάζει τη μία άποψη, διαβάζει την άλλη άποψη. Υπάρχουν και αυτοί οι τέλος πάντων οι αρνητές, όπως έχουν επωνομαστεί, που προκαλούν έναν πανικό στον κόσμο. Και είμαστε σε αυτήν την κατάσταση που δεν θέλουμε να δεχθούμε οτιδήποτε που θα μας έλθει. Και όπως έχει ήδη υποθεί, αν δεν εμπιστευτούμε τους γιατρούς μας, τότε είμαστε όλοι χαμένοι. Αυτοί είναι οι δήμονες, αυτοί θα μας προστατεύσουν. Γιατί αυτοί έχουν πάρει τον όρκο του Ιπποκράτη να βάλουν την υγεία του ανθρώπου πάνω απ' όλα. Θέλω ένα συγκεκριμένο σχόλιο που θέλω να κάνω για το θέμα των ποσοστών, δηλαδή ένα στους χίλιους. Παρόλο που μπορεί να ακούγεται, και αν είναι αυτό που είπε ο κ. Σημεωνίδης, ίσως ήταν στον χρόνο που έλειψα, αυτό μπορεί να ακούγεται μεγάλος αριθμός σε χώρες των εκατομμυρίων και σε όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό, βεβαίως. Όμως, παραδείγματος χάρη, το εμβόλιο της μηνυγκίτιδας Β, όταν πάει κάποιος να το βάλει, τώρα εμείς που έχουμε παιδιά εφήβους και είναι στην ηλικία αυτή που θα θέλαμε να το βάλουμε, όταν πάρεις το χαρτί που σου λέει τα διάφορα παρενέργειες, πραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες κτλ., ένα από αυτά σου λέει ένα στους 10. Το εμβόλιο της μηνυγκίδας Β, ένα στους 10. Να πάθει και σου λέει, παθήσεις το σηκώτη, παθήσεις το στομάχι και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι εμβόλιο το οποίο έχει περάσει όλα αυτά τα στάδια της δοκιμασίας, της έρευνας και της αξιολόγησης και βέβαια της έγκρισης για να δίνεται στον κόσμο. Και υπάρχει αυτό το μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα στους 10, να πάθει αυτές τις πολύ σοβαρές παθήσεις. Και όμως το δεχτήκαμε και όμως το βάζουμε. Εδώ μας λένε και ο κύριος Σημεωνίδης και άλλοι δίνοντες, ένας στους χίλιους ή πιθανώς να υπάρχουν κάποιες παρενέργειες. Οπότε είναι εδώ που πρέπει έτσι και με πίστη στο Θεό να εμπιστευτούμε τους γιατρούς μας, αυτά που μας λένε και να ελπιστούμε ότι αυτό θα είναι και η σωτηρία από αυτήν την πανδημία. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Καλή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δύο άτομα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν με ερώτηση η κυρία Σουρή, με ερωτήσεις, τις έχει γράψει στο chat. Ίσως είναι καλύτερα να μας τις πεις, Ελισάβετ μου. Και μετά ο πατήρ Χρυσόστομος που θέλει και εκείνος να πει κάποια άλλα επιπρόσθετα πράγματα. Κυρία Σουρή, ζωγράφος, αγιογράφος, συντηρήτρια έργων τέχνης, φιλόλογος, μια πολύ εμπνευσμένη κυρία με βασιλικό όνομα. Μεγαλειωτάτη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ως διαβητική έχω τα προβλήματά μου έτσι κι αλλιώς εδώ και 10 χρόνια και με τους εμβολιασμούς που τους πρόσφατους απέκτησα κι άλλα. Βέβαια, περιμένω το εμβόλιο αυτό με ανυπομονησία, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Δεν είμαι καθόλου αντίθετη. Αντίθετα, πιστεύω στους επιστήμονες, επιστήμονη είμαι και εγώ, αλλά τους γιατρούς τους ασπάζομαι ένα παραπάνω που τώρα έχουν βάλει τη ζωή τους μπροστά για να μας υπερασπιστούν όλους.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, έχω ένα κορίτσι που πρόκειται να παντρευτεί, επρόκειτο να παντρευτεί, το ξέρετε πατέρα Αναστάση, και ανυπομονούμε να γίνουμε παππούδες. Με ρωτάει λοιπόν η μικρή μου, που δεν είναι καθόλου μικρή, είναι 32 χρονών, σε πόσο καιρό θα μπορέσει, αν αυτό είναι γνωστό, μετά τον εμβολιασμό να κάνει παιδάκι. Φαντάζομαι ότι άπειρες κοπέλες θα το ρωτάνε αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση που την επέβαλα πρώτη είναι με τους διαβητικούς. Ξέρω ότι θα εμβολιαστούμε στην δεύτερη κατηγορία, νομίζω μετά τους γιατρούς, με τις ευπαθείς ομάδες. Η ζωή μας μετά το εμβόλιο θα είναι εύκολη, θα το ρωτήσω έτσι. Εγώ βέβαια θα το κάνω όπως και να έχει και θα υποβάλω μετά και τις συνέπειες ώστε να υπάρχει ένα υλικό για τους ερευνητές. Δηλαδή με το γιατρό μου θα έχω άμεση επαφή, έχω ένα πολύ εμπνευσμένο επιστήμονα που με παρακολουθεί και θα αναφέρω κάθε τι που έχω, όπως και τώρα που έχω προβλήματα με το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου, που με έχει κάνει από την κόπωση να κοιμάμαι κάθε 3 ώρες. Βέβαια, ο εγκλεισμός και το άγχος, ο άντρας μου έλειπε ένα μήνα στο εξωτερικό, ίσως να έφεραν και να επέτειναν κάποιες τέτοιες συνέπειες. Τώρα βέβαια εγώ ρωτάω γενικώς τι μπορεί να πάθει ένας διαβητικός με το εμβόλιο ή με όλα τα εμβόλια. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ μου. Οι γιατροί μας ας μας απαντήσουν σύντομα τα ερωτήματα της Ελισάβετ. Μπορώ να έχω το λόγο? Βεβαίως, κύριε Σημανιά. Λοιπόν, κοιτάξτε, όσον αφορά το ζήτημα του επικοινωνότητας του εμβολίου, αυτό αφορά μόνο εγκυμονούσα κοπέλα. Όχι αν θα πρέπει να περάσει διάστημα, γιατί δεν ξέρουμε τη δράση που μπορεί να κάνει το εμβόλιο για τις επόμενες 2-3-4 εβδομάδες στην ανάπτυξη του εμβρίου στην οργανογένεση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν δεν υφίσταται ενεργός κύηση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή θα σας έλεγα ότι ένας μήνας μετά το εμβόλιο τελείωσε ο κάθε κίνδυνος για την εγκυμονούσα. Το άλλο ερώτημά σας όσον αφορά τους διαβητικούς είναι όντως ομάδα υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να εμβολιαστούν το ταχύτερο δυνατό. Χωρίς αμφιβολία. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, αν θέλεις να πεις κάτι για αυτά και επίσης νομίζω ότι ήθελε και η Νατάσα κάτι να συμπληρώσει. Συγγνώμη λίγο. Να ευχαριστήσω τον γιατρό και όλους τους γιατρούς και την κυρία Σονίδου, τους οποίους τους περισσότερους τους γνωρίζω και προσωπικά από το Λονδίνο. Είναι μεγάλη ανακούφιση και βέβαια είναι και άδικο κατά κάποιο τρόπο ο διαβητικός να προβάλλει τον εαυτό του, αλλά επειδή είμαστε νέοι ακόμη, κάτω από τα 60 και είμαστε ενεργά μέλη της κοινωνίας, καθηγητές, εγώ θα διδάσκω τώρα, θα δίδασκα ήδη, διδάσκω 30 χρόνια, ενώ στο Πανεπιστήμιο θα δίδασκα αυτά τα εξάμηνα, και λόγω του ιού κρατήθηκα πίσω και να μην δημιουργήσω προβλήματα στην οικογένειά μου και στο πανεπιστήμιο. Δεν θα ήθελα να ακουστεί ότι καθηγήτρια νοσεί και όλα αυτά. Βέβαια, παραδόξως, νόσησε ο ίδιος ο πρόεδρός μας που είναι ο Μητροπολίτης Κύτρου και Κατερίνης. Λογικό, γιατί μέσα σε τόσο πλήθος, τόσο κόσμο, μέσα στη σχολή, σίγουρα θα έχει διασπαρεί και αλλού ο ιός. Σας ευχαριστώ. Κύριοι γιατροί, κύριοι επιστήμονες που είσαστε εδώ και μας ενημερώνετε. Φυσικά, εννοείται, κύριε αγαπητέ μου, πατέρα Σαλαπάτα, Αναστάση. Και εγώ... Να πω, συγγνώμη, Δημήτρη, να πω, επειδή ανέφερες το όνομα του Σεβασμιωτάτου, ότι ευχόμαστε και προσευχόμαστε τα καλύτερα για το Σεβασμιωτάτου και σε παρακαλούμε να μεταφέρεις τις ευχές μας και τις προσευχές μας. Σήμερα βγήκε από το ΑΧΕΠΑ, πάντερ μου. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Οι ευχές και οι προσευχές μας τον συνοδεύουν να είναι πάντα σιδερένιος. Δημήτρη. Και εγώ ευχαριστώ όλους. Ξέρετε, όλοι μαθαίνουμε. Δηλαδή, αυτό που βρήκε την ανθρωπότητα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και εμείς μαθαίνουμε, οι γιατροί από τους ασθενείς και όλες οι απόψεις. Σήμερα κι εγώ έχω μάθει πολλά από εσάς και εγώ καταλαβαίνω και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποια δυσπιστία.
Εγώ νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ξέρουμε ακόμα περισσότερα σχετικά με το εμβόλιο. Σιγά-σιγά, να και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λένε ότι θα συνεδριάσει σε λίγες μέρες, είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσουν ακόμα μεγαλύτερες πληροφορίες. Και θα βάλουμε στη ζυγαριά από τη μια τα ρίσκα, όλα στη ζωή έτσι είναι. Βάζουμε ζυγαριά, ρίσκο και risk and benefit που λέμε εδώ. Και βέβαια έχουμε και την ευτυχία να ζούμε σε ελεύθερες κοινωνίες. Ο καθένας έχουμε την επιλογή. Επιλογή. Θα τα ζυγίσουμε και ό,τι πιστεύουμε ότι με την κρίση μας είναι καλό για μας, θα το αποφασίσουμε. Αυτά έχω να πω και ευχαριστώ και άλλη μια φορά και μακάρι να κάνετε και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Να σας δώσω και την Νατάσα τώρα. Βέβαια, θα χαρούμε. Και εγώ ευχαριστώ και εγώ άκουγα, δούλευα παράλληλα, άκουγα την ομιλία και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ένα μικρό σχόλιο για τον κύριο που είπε για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις μέσα στο νοσοκομείο από COVID. Είναι η αλήθεια ότι ιδιαίτερα στο πρώτο κύμα το σύστημα βρέθηκε λίγο εξαπίνης και η προετοιμασία και η γνώση γενικά ήταν περιορισμένη. Ακόμα και στους γιατρούς, γιατί το ξέραμε τον ιό. Και ας πούμε η οδηγία που είχαμε εμείς οι γιατροί, ακόμα και στις αρχές όταν είχαμε κάποια έκθεση σε κάποιον νοσούντα, ήταν ότι εφόσον είσαι καλά, μπορείς να συνεχίσεις να δουλεύεις. Αυτό δυστυχώς οδήγησε σε μια διασπορά του ιού και μέσα στα νοσοκομεία στο πρώτο κύμα. Αλλά όμως, το θετικό είναι ότι μάθαμε κι εμείς πολλά από αυτή τη διαδικασία. Το σύστημα είναι πολύ πιο στεγανό και ασφαλές πια. Εμάς, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο, στο Brompton που δουλεύω, αλλά και στο Northwood Park που πηγαίνω κατά διαστήματα, έχουμε προμηθευτεί όλοι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό kits με τα οποία εξεταζόμαστε 2 φορές την εβδομάδα, κάνουμε ο καθένας το swab μας και το αναφέρουμε πίσω, έτσι ώστε σε περίπτωση που είμαστε ασυμπτωματικοί φορείς του ιού, αμέσως να τεθούμε σε απομόνωση. Άρα, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τα νοσοκομεία είναι πολύ ασφαλή πια εδώ στην Αγγλία. Εγώ βλέπω μεγάλη διαφορά σε σχέση με το πρώτο κύμα. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να φοβούνται να έρχονται στα νοσοκομεία. Έχω να πω ότι από την πλευρά της καρδιολογίας είδαμε αύξηση τεράστια σε ό,τι αφορά το ποσοστό των θανάτων από εμφράγματα, κυρίως από ανθρώπους που ή δεν ερχόντουσαν ή ερχόντουσαν πολύ καθυστερημένοι στο νοσοκομείο όταν είχαν κάποιους θυθαρχικούς πόνους. Άρα το μήνυμα είναι ότι έχουμε μάθει πολλά πια για τον ιό, ότι είμαστε πιο ασφαλείς και ότι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται να έρθει στο νοσοκομείο. Αυτό ήθελα να πω. Είμαστε πιο ασφαλείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά που ακούμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες και ακραίες συνθήκες που ζούμε και με την φοβία που μας διακατέχει όλους, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα. Χαιρόμαστε να ακούμε αυτές τις θετικές σκέψεις και προτάσεις. Και σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους τους γιατρούς για την προσφορά σας. Θα ξέρετε ότι εγώ πρόσφατα εξέδωσα ένα βιβλίο με το γενικό τίτλο «Και κλεισμένων των θυρών» και υπότιτλο «Ημερολόγιο καραντίνας λόγω κορονοϊού» και αφιερώνω, είναι 220 σελίδες βιβλίο, το προλογίζει η Κική Σονίδου και το αφιερώνω στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, γιατί αισθάνθηκα ότι ήταν πολύ μεγάλη προσφορά τους αυτή την εποχή και πρέπει να τους τιμούμε και να θυμηθούμε αυτή τη φράση από την Παλαιά Διαθήκη: «Το γιατρό τον έκανε ο Θεός». Οπότε, παίρνοντας και αυτό, ως ας πούμε βιβλιογραφική κατοχήρωση, τους τιμούμε διπλά, τους γιατρούς. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήθελε να πει κάτι. Ναι, ακούγομαι. Βεβαίως, πολύ καθαρά. Ήθελα λίγο να διαφοροποιηθώ σε ένα σημείο από τις απόψεις που λένε ότι πρέπει να ακούσουμε μόνο τους γιατρούς. Ζούμε σε μια κοινωνία, φυσικά και πρέπει να τους ακούσουμε, αλλά ζούμε σε μια κοινωνία η οποία ουσιαστικά είναι μεταμοντέρνα. Το ανθρώπινο υποκείμενο έχει μια δυσπιστία σε όλους τους θεσμούς και μόνο όταν οι θεσμοί, είτε αυτό λέγεται ιατρικό σώμα, είτε δικαστικό σώμα, είτε πολιτεία η ίδια, αρχίζουν και ακουμπάνε τα πραγματικά προβλήματα του ανθρώπου, τότε θα κερδίσουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ενώ ουσιαστικά πρέπει να ακούσουμε τους γιατρούς, από την άλλη πλευρά
οι ίδιοι θεσμοί, οι οποίοι είναι ας πούμε ισχυρότεροι αυτή τη στιγμή, πρέπει να ακούσουν, όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής, να ακουμπήσουν τα πραγματικά ερωτήματα του ανθρώπου, διότι εν τέλει η ελευθερία είναι το μεγαλύτερο αγαθό του ανθρώπου και κανένας δεν θέλει να χάσει την ελευθερία του, κάνοντας υπακοή σε κάτι που δεν το ξέρει. Αυτό το λέω με συνέστηση, θέλοντας να αναλύσω πώς κινείται ψυχολογικά ο άνθρωπος μέσα σε μία ανάγκη. Επίσης, και συνταγματικά είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα και από τον νόμο του Ιπποκράτη ότι δεν υπάρχει καμία ιατρική παρέμβαση χωρίς την συνένεση του ασθενούς. Οπότε, χρειάζεται το ιατρικό σώμα, κατά τη γνώμη μου, να κινητοποιήσει κάποιους κοινωνικούς ψυχολόγους οι οποίοι αντιλαμβάνονται καλύτερα τη δυναμική του πλήθους ώστε να κινητοποιήσουν αυτές τις δυσπιστίες με ένα πιο θετικό τρόπο, διότι διαφορετικά ο σημερινός άνθρωπος, όπως φαίνεται ήδη, παρόλο αυτό το τεράστιο κίνδυνο που περνούμε, δεν πείθεται μόνο με μονοδιάστατο λόγο. Χρειάζεται ένα πολυδιάστατο λόγο που θα ακουμπήσει σε όλα τα προβλήματα της ψυχής του. Και τα σωματικά και ο σωματικός κίνδυνος και η ψυχολογική υγεία και η πνευματική του ελευθερία και φυσικά η ενεργοποίηση, η ενσυναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στον άλλον. Εκεί πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, το τόνισαν κάποιοι, ότι πώς μέσα από την παιδεία πώς θα κινητοποιήσουμε την ευθύνη μέσα μας, ώστε να πούμε ότι δεν είναι δικό μου θέμα μόνο αν θα κάνω το εμβόλιο ή όχι, ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, αλλά είναι και εκεί ο άνθρωπος, όταν η χριστιανική ψυχή, αν πάμε και σε αυτό το χώρο, θα συγκινηθεί με το να πει ναι, οφείλουμε να κάνουμε κάτι και για το διπλανό μας. Όχι μόνο να κοιτούμε τα δικά μας δικαιώματα, διότι και οι άλλοι έχουν δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, πατέρα Χρυσόστομε, για τον πάντα εμπεριστατωμένο και σοφό και έμπειρο και ποιμαντικό λόγο σου και επιστημονικό παράλληλα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχω άλλες τώρα ερωτήσεις. Έχουμε γύρω στα 15 λεπτά. Όποιοι από εκείνους που δεν έχετε μιλήσει, θα θέλατε να μιλήσετε τώρα, μπορείτε να το κάνετε. Θα ήθελα να πω κάτι, χωρίς να θέλω να μιλήσω πραγματικά. Θα ήθελα, μέσα από εδώ έστω, να ευχαριστήσουμε και όλους τους νοσηλευτές, όλους τους τραυματιοφορείς, όλους τους οδηγούς ασθενοφόρων. Ήδη στη Θεσσαλονίκη χάσαμε πάρα πολλούς. Η Βόρεια Ελλάδα θρυνεί πάρα πολλά άτομα. Σήμερα μία μητέρα τριών παιδιών νοσηλεύτρια χαροπαλεύει. Δεν σας κρύβω ότι προσεύχομαι συνέχεια για αυτούς. Και νομίζω ότι ο κάθε ένας υγειονομικός αξίζει την προσοχή μας και την προσευχή μας αυτές τις μέρες. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ γλυκό ο λόγος σου. Τον έχουμε ανάγκη αυτήν την εποχή. Ποιος άλλος θα ήθελε να πει κάτι πριν να ολοκληρώσουμε. Πατέρα, να σας έχουμε επιτρέπετε. Παναγιώτη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σε όλους τους παριστάμενους σήμερα και από μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τους γιατρούς σε ό,τι αφορά ένα πρόβλημα υγείας που έχει η μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι 85 χρονών, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οι γιατροί ξέρουν που είναι παρόντες εδώ πέρα, την πάθηση. Είναι μια μορφή Parkinson, αν έχω καταλάβει καλά από ό,τι μας έχουν πει οι γιατροί. Ονομάζεται μικροϊσχεμική λευκοεγκεφαλοπάθεια. Θα ήθελα να ρωτήσω, παίρνοντας την ευκαιρία της παρουσίας των γιατρών απόψε το βράδυ εδώ, υπάρχει κάποιος κίνδυνος παρενεργειών στην πάθηση που έχει η μητέρα μου, αν κάνει το εμβόλιο. Αν και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά θα ήθελα έτσι, επειδή είναι ειδικοί σήμερα, καθηγητές πανεπιστημίου, γιατροί, θα ήθελα έτσι λιγάκι την άποψη του κυρίου Σημεωνίδη, του κυρίου Κωνσταντίνου. Καλή κυρία Σημεωνίδη, αποχώρησα από ό,τι είδα. Ναι, θα ήθελα έτσι λιγάκι την άποψη των ειδικών σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Σημεωνίδη, έχετε το λόγο. Ο Παναγιώτης μας έδειξε ένα θέμα που είναι, όπως λένε οι Άγγλοι, close to our heart, γιατί μίλησε για τη μητέρα. Η μητέρα είναι πάντα, όπως λένε οι πόντοι, η μάνα εάν κρύο νερό, έτσι, που δροσίζει τη ζωή μας. Και έτσι η αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας, η φροντίδα μας, η αφοσίωσή μας σε αυτήν, μας κάνει να την προσέχουμε ιδιαίτερα. Κύριε Σημεωνίδη. Κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος και η ζωή είναι γλυκιά μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο και θα ήθελα να σας πω παρενθετικά ότι στις δική μου αντίληψη υπάρχει πολύ μεγάλη πώς να το πούμε, πολύ μεγάλο βάθος και πολύ μεγάλη φιλοσοφία στην απλή αίτηση και στην ευχή της Εκκλησίας που λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα και ειρηνικά». Έχω ζήσει πολλούς ανθρώπους με άνοια που πριν εκφυλιστούν τελείως και σε μικρότερες ηλικίες από την ηλικία των 85 μου έλεγαν «Θέλω να μην κάνω τα παιδιά μου να ντρέπονται για μένα». Ξέρετε, αυτά είναι μεγάλες κουβέντες και θα σας προέτρεπα να οργανώσετε και κάποιες συζητήσεις που να μην μιλάνε μόνο οι γιατροί. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε τους γιατρούς να μιλάνε. Δεν θέλουμε άλλο γιατρούς. Να μιλήσουν και κάποιοι άλλοι που δεν ακούσα. Εγώ ήθελα να δω και να ακούσω ιερείς. Σας έβαλα κάποια challenges μεγάλα. Σηκωνόντουσαν δημοσιογράφοι και λέγανε ότι η Θεία Κοινωνία μεταδίδει τον κορονοϊό. Ξέρετε τι μεγάλα θέματα είναι αυτά. Δεν τα αγγίζετε. Γιατί δεν τα αγγίζετε? Πρέπει να κάνετε μια ολόκληρη κουβέντα γι' αυτό. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Να απαντήσω στον αγαπητό Παναγιώτη. Κοιτάξτε, η μητέρα σας, αυτό που έχει είναι μια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο εγκέφαλός της, δεν θα έλεγα γρήγορα, σαν μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής φθοράς, έχει εκφυλιστική, έχει κάνει αυτό τον τρόμο, αυτό που το γεγονός ότι τρέμει, χωρίς να είναι Parkinson. Το Parkinson διαφέρει ότι είναι εκφύλιση από συγκεκριμένους πυρήνες του εγκεφάλου που ρυθμίζουν την κίνηση. Αυτό είναι διάχυτη. Η εκφύλιση καταλήγει σε τρόμο. Άρα είναι εύθραυστη, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, υπό αυτήν την έννοια, το εμβόλιο μπορεί να την προστατέψει, αλλά μπορεί να. Δεν θα έλεγα ότι έχει κίνδυνο να κάνει το εμβόλιο. Δεν θα το πίστευα ότι έχει να κάνει. Δηλαδή, και πάλι εδώ ισχύει ο νόμος της ζυγαριάς. Δηλαδή, αν τα βάλετε σε μια ζυγαριά, νομίζω ότι και στην περίπτωση της μητέρας σας, σαφώς η πλάστηγα κλείνει υπέρ της ωφέλειας. Ωστόσο, επειδή μερικές φορές τα πράγματα είναι και απρόβλεπτα, αν υποθέσουμε ότι χωρίς να το θέλετε εσείς ή κάποιος άλλος θα της κάνει παρέα ή θα της έρθει μεταδώσει το ιό, θα είναι τραγικό για αυτήν. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, αν δεν θέλετε να την έχετε τελείως απομονωμένη, έστω και αν είναι στο σπίτι σας και να μπορεί να δει έναν άλλο άνθρωπο, μάλλον θα κερδίσει αν κάνει το εμβόλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να διαφωνήσεις αυτά. Για τους γιατρούς, η ζωή έχει την ίδια αξία, είτε κάποιος είναι 85, είτε είναι 105, είτε είναι 2 χρονών. Είναι η ίδια αξία η ζωή. Και ασφαλώς η μητέρα σας αξίζει να έχει ό,τι αξίζει να έχει και ένας τριαντάρης, ας το πω έτσι, απλά. Και να σας πω κάτι, θεωρώ, θα πω μια άσχημη λέξη, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, είναι χιδεότητα αυτή που λένε και τι έγινε, ήτανε 80 και πέθανε. Και λοιπόν, πόσο χιδεό μου ακούγεται. Και τέλος πάντων, η ζωή έχει την ίδια αξία, ανεξάρτητα από την ηλικία. Και ναι, αφού ξέρουμε ότι ηλικιωμένοι, ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων που θα νοσήσει από COVID, δυστυχώς θα πεθάνει. Είναι μέσα στις άκρες γύρω στο 20%. Άρα είναι το ρίσκο. Αν μολυνθεί από τον ιό, η μητέρα σας έχει μεγάλες πιθανότητες να πεθάνει. Εάν κάνει το εμβόλιο, η πιθανότητα να πάθει μια σοβαρή παρενέργεια αποκλείεται να είναι ίδια. Δηλαδή, εγώ έτσι το βλέπω. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχουμε ελάχιστο ευχαριστώ χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Να παρακαλέσω τον πατέρα Ελευθέριο. Μας προκάλεσε ο κύριος καθηγητής πατέρα Ελευθέριε. Νομίζω θα πρέπει να πεις μια κουβέντα. Εγώ έτσι παρουσιαστής εδώ και συντονιστής δεν θα ήθελα να μιλήσω επί της ουσίας απόψε. Καταρχήν, θερμά συγχαρητήρια, πατέρα Αναστάση, για αυτή την οργάνωση, αλλά και στους γιατρούς που ακούσαμε τόσα ωφέλιμα πράγματα, τον κύριο Σημεωνίδη, τον καθηγητή. Είναι γεγονός ότι η ιεραρχία δεν μιλάει ενώ έπρεπε να μιλήσει. Μας έχουν εγκλωβίσει με κλειστούς ναούς. Βεβαίως πρέπει να τηρούμε τα μέτρα όλα.
Βεβαίως οι γιατροί έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά ο άνθρωπος είναι όμως μια ψυχοσωματική οντότητα. Δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή. Και όπως υπάρχει μέσα στο έγγραφο ή στο μήνυμα που στέλνουμε για τη σωματική μας άσκηση, υπάρχει και η ψυχική μας άσκηση. Αυτό θα μπορούσε η Εκκλησία να το ζητήσει, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας να μην δέχεται τους πιστούς, να μην υπάρχει φόβος συνωστισμού, αλλά ατομική όμως προσευχή θα μπορούσε να υπάρχει. Δυστυχώς δεν μιλάει η ιεραρχία και δεν αφήνει και εμάς τους κατώτερους να μιλήσουμε όπως πρέπει να μιλήσουμε. Δηλαδή, όπως πάει στο παζάρι, όπως πάει στο σούπερ μάρκετ, όπως πάει οπουδήποτε αλλού, θα μπορούσε να πάει να ανάψει το κεράκι στην εκκλησία. Είναι δυνατόν να έχουμε περιπτώσεις να υπάρχει μάνα να έχει χάσει το παιδί της και να μην της επιτρέπουν να πάει στο νεκροταφείο, στο κημητήριο, να ανάψει ένα κεράκι? Αυτή τρελαίνει τη μάνα περισσότερο. Διότι φοβάται και το πρόστιμο. 300 ευρώ έχει εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν, προχτές είπαν ότι πήγαινε ένα ανδρόγυνο στο αεροδρόμιο, άνδρας και γυναίκες. Και τους έκλαψαν γιατί ήταν στο ταξί μέσα. Έπρεπε να πάρουν 2 ταξί να πάνε από την Αθήνα στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα τραγικά πράγματα. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η πίστη είναι που σώζει τον άνθρωπο. Το εμβόλιο, από ό,τι ακούσαμε τους γιατρούς, πρέπει να το κάνουμε άφοβα. Πάνω απ' όλα όμως είναι η πίστη μας στον Θεό και να μην φοβούμαστε τη Θεία Κοινωνία. Ο Χριστός είναι η ζωή που μεταδίδεται, ο Χριστός είναι η ίδια η Ανάσταση και άρα λοιπόν ο Χριστός προσφέρει μόνο ζωή και όχι θάνατο. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια και σε εσάς πατέρα Αναστάση και στο καθηγητή στον κύριο Σημειονίδη, σε όλους τους γιατρούς. Ευχαριστούμε πατέρα Αναστάση. Να μεταφέρει τα συμβάσματα και την αγάπη μας στον Άγιο Αργολίδος. Λοιπόν, έχουμε ελάχιστο χρόνο να δώσουμε τον υπόλοιπο χρόνο στον καθηγητή μας, ο οποίος μας ενέπνευσε πολύ και μας φώτισε απόψε, να μας πει τις τελευταίες σκέψεις του και να κάνουμε απόλυση. Κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Ήταν πολύ ζεστή και είναι πιο ζεστή, ξέρετε, μέσω του ίντερνετ που βλέπουμε και ανθρώπους όλα τα μήκη και πλάτη της γης να επικοινωνούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα αγαθό, το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Ήθελα να σας πω ότι όντως υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με την ενημέρωση όπως ακούστηκε. Αλλά αυτό οφείλεται να το δείτε ανθρώπινα, στο γεγονός ότι δεν υπάρχει και πολλή γνώση. Γιατί αν υπήρχε γνώση, προφανώς θα την λέγαμε, δεν θα την κρατάγαμε μυστική. Δηλαδή μαθαίνουμε ακόμα και είναι μια συνεχής διαδικασία εκπαίδευσης. Θα ήθελα έτσι λίγο να διαφοροποιηθώ, χωρίς να κάνω τον πολύ αυστηρό. Σε σχέση με τα ζητήματα που έθεσαν οι δύο συνάδελφοι, που είπαν ότι δεν ενημερώνει τους γιατρούς η κυβέρνηση. Μα δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Ο γιατρός έχει υποχρέωση από μόνος του να ενημερώνεται. Εγώ, αλίμονό μας, εάν περιμένουμε να μας πούν τι θα κάνουμε, εμείς πρέπει πρωτογενώς να βλέπουμε την πηγή των πληροφοριών, να μαθαίνουμε από όλο τον κόσμο, από τι κυκλοφορεί και αυτό να το μεταδίδουμε και να μην περιμένουμε μια διοίκηση, είτε είναι διοίκηση νοσοκομείο, είτε είναι σύστημα υγείας, οτιδήποτε. Καλό θα ήταν να υπάρχει αυτό, αλλά ο γιατρός δεν δεσμεύεται. Η γνώση είναι ελεύθερη και μαθαίνεται και αυτήν είναι που προσπαθούμε να μεταδώσουμε. Τώρα, παρόλα αυτά, κάποιες φορές υπάρχουν κενά γνώσης τα οποία δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο απαντηθεί όλα τα ερωτήματα και αυτό και εμείς οι γιατροί συνολικά δεν μπορούμε πολλές φορές να ανταποκριθούμε. Άρα υπάρχουν και κάποια πώς να το πούμε, μηνύματα που παίρνετε τα οποία είναι συμβατικά και προέρχονται από γνώσεις και εμπειρία συνολική και όχι στο συγκεκριμένο νόσημα. Και ο γιατρός κάνει μία κατά κάποιο τρόπο μεταφορά εμπειρίας από το τι βρίσκει σε άλλα συναφή νοσήματα, σε άλλες συναφείς καταστάσεις. Και έτσι πρέπει να είναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Εγώ πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και με συντονισμό και επιμονή θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε αργά βέβαια, θα καθυστερήσουμε, αλλά σιγά σιγά θα τακτοποιηθεί το θέμα και θα ξεφύγουμε μέσα στον επόμενο χρόνο από το κακό αυτής της πανδημίας και αυτού του πολύ περίεργου, όπως τόνισα στην αρχή Ιού. Θα πρέπει όμως να πάρουμε κάποια μηνύματα και αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε και για μελλοντικές εμπειρίες, γιατί όπως ακούστηκε μπορεί να έρθουν και άλλες πανδημίες, μπορεί να έρθουν και άλλα πράγματα. Μακάρι να μην έρθουν, αλλά έτσι είναι η ζωή. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η κακή, η δυσάρεστη εμπειρία να μας κάνει πιο γερούς, να αυξήσει την επικοινωνία μας. Και επομένως
μέσα από αυτό, τον άξονα, τον αγωγό επικοινωνίας που έχουμε τώρα, να παροτρύνω όλους που μπορούν να επικοινωνούν περισσότερα και εσάς, πατέρα Αναστάση, να οργανώνετε εκδηλώσεις τέτοιες που δεν θα έχουν κυρίως και μόνο ιατρική ενημέρωση, αλλά θα ανοίγουν λίγο και τους ορίζοντες του κόσμου. Να ακούσετε λίγο και τις ψυχολογικές συνέπειες και να μπορεί να προσαρμοστεί και ο γιατρός, γιατί ο γιατρός δεν είναι παντογνώστης, μαθαίνει. Σε σχέση με το πώς προσαρμόζεται, το είπε ο πατέρας Χρυσόστομος προηγουμένως, ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία γνώσης. Και επίσης και στη θεολογική άποψη. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα μπορούσα εγώ να πω. Εγώ περίμενα ότι θα συζητούσατε το θέμα. Εδώ ακούστηκε, ας πούμε, ότι προκειμένου, αδερφέ, να κοινωνούμε με τη Λαβίδα, ας κάνουμε τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, που γίνεται μια φορά το χρόνο, που ο καθένας πηγαίνει με το χέρι και παίρνει το σώμα και το αίμα. Εντάξει, και αυτό ορθόδοξο είναι. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι εγώ είμαι σούπερ ορθόδοξος και δεν με πιάνει τίποτα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία κινδύνεψαν και έπρεπε η Εκκλησία να ισοσκελιστεί για να μην πάει σε διχασμό, σε σχίσμα, σε σχέση με ορισμένες απόψεις. Αυτά, κανείς θα πρέπει να τα, μη φοβάται να τα αγγίξει και να τα σχολιάσει. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές ακόμα πτυχές που μπορεί να αναλυθούν και η κοινωνική συνιστόσα, όπως σας είπα και η ψυχολογική συνιστόσα και η οικονομική θα έλεγα ακόμα, γιατί αν ακούσουμε και επαγγελματικά κάποιους ανθρώπους είναι δραματική κατάσταση. Αλλά για να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να συγχαρώ όλους και να χαρώ αυτή την επικοινωνία και να σας προτρέψω εκεί που έχω βρεθεί και εγώ ένα χρόνο της ζωής μου, το ξόδεψα στο Λονδίνο. Εντάξει. Δεν ήταν και η καλύτερη περίοδο ζωή μου, γιατί εγώ ήρθα μεγάλος εκεί και ήμουν υποχρεωμένος να αφήσω την οικογένειά μου. Αλλά παρόλα αυτά, απέκτησα καλές εμπειρίες να είμαστε κοντά, να είμαστε δεμένοι, να επικοινωνούμε καλά και εσείς, πατέρα Αναστάσια, να συντονίζετε αυτή την επικοινωνία, όπως και άλλοι φορείς, για να αποκομιστούμε σε αυτή τη ζωή πιο αγαπητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς και τους άλλους γιατρούς, την Κική, τον Δημήτρη. Όλους που συμμετείχαν σήμερα εδώ, ο καθένας με τη δική του ιδιότητα και τη δική του προσωπικότητα, είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία όλων, για τη συμμετοχή σας, για τις ερωτήσεις σας, για το ενδιαφέρον σας, για τις ματιές που ανταλλάξαμε, γιατί εδώ κοιτάζουμε ένα στον άλλο στα μάτια και είναι πολύ όμορφο αυτό. Πέρα Αναστάση, θα μπορούσα. Λεπτά. Θα μας κλείσει το σύστημα. Έχουμε μόνο δύο λεπτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να πω στους γιατρούς που ήταν σήμερα, που μας ανοίξαν την ψυχή τους και τα μάτια μας. Και όπως, θα ήθελα να πω δύο πράγματα, όπως ακουμπάμε την ψυχή μας στο Χριστό και μας ζήτησε ο Χριστός να αφήσουμε να πάρουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε, έτσι κάτι αντίστοιχο θα ήθελα να κάνουμε και με τους γιατρούς, αφήνοντας όλο αυτό τον άχθο της παραπληροφόρησης και των fake news και όλα αυτά, και να ακουμπήσουμε στους γιατρούς και τίποτα άλλο, να ακούσουμε αυτό που λένε και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά και να είμαστε αισιόδοξοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα και Μαρία, έχετε ζητήσει το λόγο. Δεν έχουμε χρόνο, δύο λεπτά. Θα μας κλείσει το σύστημα. Πείτε γρήγορα. Μαρία, πες. Πολύ γρήγορα. Όχι. Κατερίνα. Δεν ζήτησα κανένα λόγο. Απλά χειροκροτούσα. Ευχαριστούσαμε πάρα πολύ όλους. Ήρθε όλη η οικογένεια και παρακολουθεί, όπως βλέπετε, τη συζήτηση. Βρήκαμε πολύ ενδιαφέρουσα. Την αγάπη μας στα παιδιά και στη γιαγιά και στο Δημήτρη και σε όλους. Λοιπόν. Ωραία. Ευχαριστούμε όλους. Ο Θεός μαζί μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά για σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Καλά Χριστούγεννα να φτάσουμε. Να είμαστε καλοί, υγιείς, ασφαλείς και δυνατοί. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Την άλλη Δευτέρα έχουμε το Bible Study. Την άλλη Δευτέρα. Όχι αύριο, την άλλη Δευτέρα. Σας περιμένουμε και τους συγκεκριμένους για τις λεπτομέρειες. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε, πατέρα Σαλαπάτα. Καληνύχτα σας. Αναστάσεις.